Καλησπέρα, παιδιά. Βαλάντη Δόκο, η επιστροφή. Βαλάντη μου, έχω τη μεγάλη χαρά να σε φιλοξενώ στο κανάλι μου. Να, αρχικά, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ καιρό. Να σου πω καλησπέρα και ότι είσαι από τους πρώτους που έκανες επαγγελματικά YouTube με πολύ σοβαρό τρόπο και ήσουν και το ένασμα και για μένα να ξεκινήσω να κάνω και εγώ το δικό μου κανάλι. Είσαι και ο λόγος που ξεκίνησα να κάνω προπόνηση με τον Ντένις Τζέιμς τότε. Σε έβλεπα που είχες προπονήσει τον Ντένις. Και ήταν και αυτός ένας λόγος που και εγώ τον επέλεξα, βλέποντας εσένα. Καλησπέρα. Τι γίνεται? Καλησπέρα από τη Γερμανία. Ευχαριστώ καταρχάς που με δέχτηκες στο κανάλι σου. Πλάκα μου κάνεις, είναι δυνατόν? Λοιπόν, εμένα είναι μεγάλη μου χαρά. Δικιά μου χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την ευκαιρία να είμαι στο κανάλι σου. Καταρχάς, ένα πολύ πολύ μεγάλο μπράβο για τη δουλειά που έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέρεις, ήμουν απόνα από τα social media και λοιπά και δεν είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω πάρα πολλά πράγματα. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, το πώς και το γιατί. Αλλά έχεις κάνει πάρα πάρα πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ καλή δουλειά, σεβαστή δουλειά και πιστεύω έχεις βάλει τις βάσεις για ακόμη περισσότερα και μεγαλύτερα και ωραία πράγματα. Να είσαι καλά, Βαλάντη μου, να είσαι καλά. Λοιπόν, μιας και θα ξεκινήσουμε δυνατά, γιατί ξέρεις, αμή τι άλλο, η απότομη διακοπή σου και η απότομη φυγή σου, επειδή είσαι ένας πάρα πολύ ενεργός άνθρωπος στα social media, με κοινό το οποίο σε ακολουθούσε φανατικά, μία μέρα ξυπνάμε και Βαλάντης είναι άφαντος, δεν υπάρχει πουθενά. Και η αλήθεια είναι ότι έπαιξαν φήμες, ακούστηκαν πολλά. Εγώ είχα πάρα πολλά σχόλια που με ρωτούσαν κάτω από τα βίντεό μου τι είχε γίνει με τον Βαλάντη, γιατί ξέραν ότι είχαμε κάνει και ένα σεμινάριο εδώ. Οπότε ξέραν ότι γνωριζόμασταν κτλ. Και δεν είχα να δώσω απάντηση. Δεν ήξερα πραγματικά τι έχει γίνει με τον Βαλάντη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μου είχε στείλει ένα παιδί κάποια στιγμή μήνυμα και μου είχε πει ότι είχε κάνει ένα προφίλ με το κτηνιατρίο σου και ότι ήταν αυτό Ελληνογερμανός και μου λέει μια χαρά, απλά ασχολείται με το κομμάτι αυτό. Βασικά θα μας τα πεις εσύ καλύτερα. Ακριβώς έτσι όπως τα είπες είναι, μια ημέρα, δηλαδή όπως ξυπνήσαμε όλοι, εξαφανίστηκε ο Βαλάντης. Ψάχναν όλοι τον Βαλάντη που είναι, το τι κάνει, γιατί δεν ανεβάζει άλλο βίντεο κλπ. Ούτε Instagram, ούτε Facebook νομίζω κλπ. Καταρχάς πρέπει να ομολογήσω αυτό το σημείο ότι είχα προσωπικά θεματάκια, μάλλον θέματα σοβαρά, τα οποία δεν μου επέτρεψαν πρώτον λόγω χρόνου να μπω σε κάποια διαδικασία για να μπορέσω να εξηγήσω στον κόσμο ακριβώς το τι συμβαίνει, γιατί ήταν σημαντικά τα προσωπικά αυτά τα θέματα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι σε αυτό έσφαλα και εγώ ότι είχα κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν. Και όταν κάνεις λάθη, μπαίνει σε μια τρύπα και πολύ δύσκολο να βγεις από αυτή την τρύπα. Και μετά προσπαθείς να τα μπαλώσεις, έτσι. Και όταν είσαι προσωπικά θέματα έτσι με την οικογένεια, τα social media κλπ. Πιστεύω ότι δεν βοηθούν τόσο πολύ στο να φτιάξουν αυτά τα πράγματα και γι' αυτόν τον λόγο τα είχα βάλει όλα στην κατάψυξη, ας το πούμε. Δηλαδή, ξέρεις. Τα παγώσαμε. Τα παγώσατε. Τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Παγώσαμε τα πάντα για ώστε να μπουν όλα στη ροή τους κλπ. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με το ιατρείο, με το κτηνιατρίο, το οποίο ευτυχώς το ανέβασα πάρα πολύ σε σχέση με πριν. Το οποίο είναι και η βάση για να μπορεί κάποιος να συνεχίσει τη ζωή του ποιοτικά. Πράγμα που το έκανα. Ήρθε ο κορονοϊός. Είχαμε όλοι τα θεματάκια μας, από άποψη ο άλλος ή ο ένας ή ο περισσότερος κόσμος προβλήματα υγείας. Ευτυχώς, εγώ δεν είχα θέματα υγείας. Συνέχισα να δουλεύω κανονικά, δεν πήρα τόσο πολύ το όλο το θέμα αρνητικό, γιατί το ιατρείο του είναι συνεχώς ανοιχτό. Οπότε θα φανταστείς, δηλαδή, δουλειά σπίτι. Γυμναστήριο, υπό όρους, μερικές φορές έκανε ένα γνωστό κλπ. Παράνομα, μη παράνομα, με κλειδί, χωρίς κλειδί. Όχι σοβαρή προπόνηση. Τώρα συνειδητοποιώ, Βαλάντη, πόσο καιρό έχουμε να μιλήσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, μου λες τώρα τον κορονοϊό. Μου λες κορονοϊό και έχουμε να μιλήσουμε πριν τον κορονοϊό. Δηλαδή, είναι απίστευτο έτσι. Πώς περνάει ο καιρός. Πριν τον κορονοϊό. Απίστευτο. Ο καιρός πετάει. Ναι. Πραγματικά. Και σαν να ήταν χθες στην ουσία, έτσι. Ναι, πραγματικά. Μου φαίνεται τόσο μακρινό και παράλληλα ότι είναι τόσο κοντά.
Κοντινό, που είχα έρθει στο, με το, μαζί με το Φάνη που ήμασταν στο σεμινάριο. Που είχαμε κάνει το σεμινάριο στην Κρήτη, που ήταν, είχαμε πάει, ήταν και πήγαμε φανταστικά. Και μας κάλεσες για φαγητό και φάγαμε τους κάσμους. Ήταν πολύ ωραία. Ωραία ήταν. Ήταν πρώτη φορά που είχα έρθει στο Ηράκλειο. Ναι. Α, δεν είσαι να έρθει. Όχι, πρώτη φορά. Όχι, στο Ηράκλειο δεν είχα ξαναρθεί. Ήταν ωραία, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ. Δυστυχώς μικρό το χρονικό διάστημα, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ και η φιλοξενία σου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, εγώ ευχαριστώ γιατί μας έδωσε τα φώτα σου εκείνη την ημέρα και ζήσαμε μια ξεχωριστή εμπειρία τα παιδιά που παραβρεθήκαν εκεί. Ήταν ωραία, ήταν μικρός ο κύκλος, αλλά ήταν ποιοτικό νομίζω το περιβάλλον. Ναι. Να μην τα πολυλέω, οπότε κάποια στιγμή μπήκα κι εγώ σε έναν άλλο ρυθμό, δηλαδή που άφησα σε δεύτερη μοίρα τον αθλητισμό κλπ. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα επιστρέψω, αλλά δεν είχα κάποιο προγραμματισμό να πω ότι ξέρεις τώρα θα το βάλω κάτω, θα ξαναγυρίσω κάποιο βίντεο κλπ. Ήξερα ότι όταν έρθει η στιγμή θα είναι η κατάλληλη στιγμή και θα έρθει όπως ήρθε όπως έγινε η στιγμή. Κάτι, να σου πω συγχαρητήρια, η εμφάνιση ήταν καταπληκτική. Δύο αγώνες έκανες. Έκανα καταρχάς, ναι ακριβώς. Είχα βάλει στόχο να κάνω μόνο το γερμανικό το πρωτάθλημα Master στα FIB στο τέλος, πότε ήτανε, πριν δύο εβδομάδες. Μπράβο. Πριν δύο εβδομάδες. Που χαίρεσαι στο όνομα. Αλλά να φανταστείς είναι αυτό που σου είχαμε πει και πριν τη σκηνή off που σου εξήγησα πριν. Βασικά στην ουσία δεν ήθελα να κάνω κάποιον αγώνα, ήθελα να κάνω μια αγωνιστική δίαιτα ώστε να χάσω το σωματικό λίπος και να κάνω ένα rebound έτσι ώστε να βάλω καλά ποιοτικά κιλά. Ναι, ναι, ναι. Έκανα μια σύντομη off-season 7 εβδομάδων. Και το σώμα αντέδρασε εξωπραγματικά πολύ γρήγορα και καλά, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν είχα κάνει τίποτα σοβαρό. Να φανταστείς, έτρωγα ίσως 2, 3, 4 γεύματα, άστατα, όπως είχα όρεξη και ό,τι ήθελα. Η προπόνηση ήταν και αυτή άστατη και αραιή. Και αντέδρασε το σώμα με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα προπόνησης και διατροφής πάρα πολύ καλά. Συνεργάστηκα μαζί με τον καλό μου τον φίλο τον Φάνη, τον Ιρό. Ναι. Ο οποίος μου έβγαλε πρόγραμμα προπόνησης, διατροφής κλπ. Έτσι ώστε να μην έχω καθόλου σκέψη στο κεφάλι μου το τι να κάνω κλπ. Γιατί το. Με το Φάνη είχε ξανασυνεργαστεί, από ό,τι θυμάμαι. Ναι. Στους προηγούμενους αγώνες Πορτογαλία και Δανία. Δανία, Κοπεχάγη, ναι. Ο Φάνης το ξέρει το σώμα μου πάρα πολύ καλά. Και ο ίδιος του λέει βασικά. Αυτό που βλέπεις σε σένα, Βαλάντη, λέει το live από τα βίντεο είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Ναι. Και είναι σημαντικό κάποιος να σε ξέρει και live, να σε έχει δει, γιατί μόνο από φωτογραφίες χάνεις αρκετά. Βέβαια. Και κάναμε έτσι μια πολύ καλή προσπάθεια. Δηλαδή, για αυτό το λίγο, το μικρό χρονικό διάστημα που μπήκα σε off-season, έβαλα κάποια συγκεκριμένα μυϊκά κιλά και μετά μπήκα κατευθείαν σε δίαιτα, μόλις 5 εβδομάδων. Και είχα σε τόσο καλή κατάσταση που μου κάνανε και από τη Γερμανία, μέσω της Γερμανίας, μία πρόταση να παίξω στο Mr. Universe, στο Liechtenstein. Α. Επειδή με είχε δει το Συμβούλιο της Γερμανίας, ναι. Σε ένα ποζάρ, σε ένα μάλλον, ήταν μια Κυριακή όπου γινόταν ένα συνέδριο για τους αγώνες κλπ. Και έπρεπε να παρευρεθούμε οι αθλητές που είχαν δηλώσει συμμετοχή για τον αγώνα. Και με είδαν και μου λένε οπωσδήποτε λέει θα πας να παίξεις στο Liechtenstein. Ναι. Το σκέφτηκα από εδώ, το σκέφτηκα από εκεί. Λέω εντάξει, αφού είμαι σε φόρμα, ας πάω να παίξω. Και ήμουν όντως σε πάρα πολύ καλή φόρμα. Το αποτέλεσμα μπορεί να συζητηθεί και να το δεις από πολλές σκοπίες όπως θέλεις. Anyways, βγήκα δεύτερος στο Mr. Universe. Και μετά από δύο εβδομάδες που έπαιξα το γερμανικό πρωτάθλημα, κέρδισα το όβερο. Ναι. Ναι. Αυτό που συζητάγαμε και πριν ανοίξουμε την κάμερα είναι ότι λέγαμε αυτό ότι παρότι την αποχή σου. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είσαι 42. 42. Ναι. 42. Ότι το σώμα σου φάνηκε φρέσκο, φάνηκε πάρα πολύ καλό. Δεν φάνηκε καθόλου σαν να έχει υπάρξει αποχή ή το σώμα σου να. Που, εγώ θα έλεγα κιόλας ότι μέσα σου βγήκε και καλύτερη από τους τελευταίους αγώνες. Ακριβώς. Πιστεύω ότι αυτό μου το είπαν πολύ. Ναι. Ή αλλιώς. Αυτή τη φορά δεν είχε κάποιος να πει κάτι αρνητικό. Ναι. Ίσως βγήκα λίγο πιο μικρός από όγκος με ήξεραν ναι. παλαιότερα. Ναι. Αλλά δεν βγήκε κάποιος να πει, κοίταξε να δεις, η μέση του, η κοιλιά του δεν είναι καλή. Ναι. Ή τα πόδια του δεν είναι καλά. Ναι, ή ναι. η διπλή δικεφάλων δεν είναι καλή. Ναι. Η μπροστινή λάτσπερ δεν είναι καλή. Ναι. Ήμουν ισορροπημένος, πιστεύω, και νομίζω αν βάλω τώρα καλά ποιοτικά κιλά και μπορεί να μείνει αυτό το καλούπι να το κρατήσω, ναι. πιστεύω ότι μπορώ να
Ναι, ανέβα ακόμα πιο ψηλά. Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Εάν μου λες ότι έκανες τόσο σύντομη προετοιμασία και έχεις τέτοιο αποτέλεσμα, δεν το συζητάμε. Με το σώμα σου ναι. Προφανώς έχει ακόμα. Μα κοίταξε, βλέπεις ότι κάποια σώματα μπορούν και αποδίδουν καλά και σε μεγαλύτερες ηλικίες και κάποια σώματα έχουν καεί ήδη από μικρή ηλικία. Δηλαδή, ο κάθε οργανισμός και το κάθε σώμα έχει να κάνει πώς το έχει διαχειριστεί, πόσο το έχει πιέσει. Έσαι το σώμα σου τώρα, ίσως και αυτή η ξεκούραση σου έκανε ένα πολύ καλό restart. Δηλαδή, πιστεύω, ναι. Τη Φίμπο, να φανταστείς, Παντελή, μίλησα με κάποιους Γερμανούς γνωστούς αθλητές που έχουν πάρει ήδη το χρυσό μετάλλιο μέσω της Γερμανίας, πολλά χρυσά μετάλλια. Όλοι μου δώσαν την ίδια εκπάντηση. Το παράδειγμα, ο Τόμας Σόι, δεν ξέρω αν σου λέει κάτι, είναι ένας ναι. πολύ γνωστός εραστέχνης Γερμανός, ο οποίος ποτέ δεν πήρε την επαγγελματική κάρτα, διότι σαν εραστέχνης έβγαζε πολύ περισσότερα χρήματα. Άντε ρε. Ναι, γιατί τον καλούσαν από, να φανταστείς, τον καλούσαν σε σεμινάρια, τον καλούσαν σε guest ποζάρισμα κλπ. Ήταν όλο το χρόνο σε shape και έβγαζε πολύ πολύ καλό χρήμα σαν εραστέχνης από αυτά τα πράγματα, δηλαδή ναι, από ναι, τις ναι. συνεντεύσεις, από τα σεμινάρια κλπ. Αν πήγαινε και το είπε και ο ίδιος, αν έπαιζε σαν επαγγελματίας, θα έπρεπε να αφοσιωθώ μόνο στον επαγγελματικό αγώνα, πράγμα που σημαίνει δηλαδή πολύ περισσότερα συμπληρώματα, διατροφής και ό,τι συνεπάγεται. Και οπότε δηλαδή θα έπαιζε αγώνες επαγγελματικούς, στους οποίους θα χανόμουν ναι, μπροστά ναι, ναι. στους Αμερικάνους, παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Ενώ λέει σαν amateur, λέει πάντα μέσα στην τριάδα, χρυσό μετάλλιο το ένα μετά το άλλο και πάντα στην επικαιρότητα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, την καλύτερη μου φυσική κατάσταση την έβγαλα στα 52 μου. Τι λες ρε εσύ. Τα 52 λέει και βασικά θα μπορούσα και στα 54-55, απλώς που έκυψαν κάποια προσωπικά οικονομικά θέματα που δεν μπορούσα να τα απεξέλθει με χορηγούς, με συμπληρώματα και με φαγητά. Ναι, 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 ναι. Απίστευτο. Και σου λέω, δηλαδή έμεινα άναυδος. Ναι, μου λέει στα 52 και ήταν και είναι όντως έτσι. Στα 52 του είχε βγάλει το καλύτερο σχήμα, το καλύτερο μπαλάζ, δηλαδή το καλύτερο σώμα. Άσχετα λέει αν το πρόσωπο έχει μια αρετίδα παραπάνω και καλά. Μιλάμε καθαρά για το σώμα. Ναι, ναι, εννοείται αυτό. Θυμάστε τον Παύλο Γιαπλονίκη στο Μίστερ Ολύμπια παλιά που έβγαινε στα πόσο, 50 συν, 52 συν και ήταν πάντα μέσα στην 12, 15. Τόσο μεγάλο έπαιζε. Ο Γιαπλονίκη ναι, ήταν μεγάλο. Είναι 48 συν πάντα. Ναι. Άντε ρε, δεν το ήξερα. Ναι. Είναι μια πληροφορία που μαθαίνω τώρα. Ήξερα ότι είναι μεγάλο, δεν ήξερα τόσο μεγάλο. Ο Βιν Τέιλορ. Ναι, ναι, εντάξει, ο Βιν Τέιλορ, ναι. Μεγάλος αυτός, ναι. Έπαιζε μέχρι 50 χρονών. 50 συν. 50 ναι, συν. 50 ναι. συν ναι. Πολύ σπάνια παραδείγματα, αλλά υπαρκτά. Ό,τι και ο Ντέξτερ. Και ο Ντέξτερ, γιατί ο Ντέξτερ είναι ένα παράδειγμα ο οποίος έπαιζε μέχρι κοντά τα 50 σε πρώτη θέση Ολύμπια. Δηλαδή δεν έπαιζε απλά. Ήταν ναι. στην κορυφή του κόσμου. Δεν φαντάζω. Ο Κάι Γκριν πήρε την επαγγελματική κάρτα νομίζω μετά τα 38-39. Ναι. Ναι. Φοβερό. Και τώρα πόσο είναι ο Κάι. Ο Κάι νομίζω είναι τώρα ήδη στα 48. Ναι, είναι πολύ μεγάλος. Μικροδείχνει πολύ και μπερδεύει. Λόγω των γενετικών, ναι, αλλά άμα δεις το σώμα του θα πεις αν είναι δυνατόν. Δηλαδή αυτός θα μπορούσε να κερδίσει το Ολύμπια να πεις άμα κάνει μια σοβαρή δίαιτα. Μα αυτός, δηλαδή πέρα ότι έκατσε στο Φιλ Χίδη, γιατί αλλιώς θα είχε κερδίσει την Ολύμπια, εάν δεν είχε αποσυρθεί, γιατί του Φιλ Χίδη το σώμα άρχισε να φθήνει προς το τέλος, ενώ ο Κάι ακόμα και τώρα που βλέπεις ότι κάνει για την πλάκα του, το σώμα του κρατείται σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Δηλαδή, πάρα πολύ. Το Φιλ Χίδη δηλαδή ηλικιακά θα τον πέρναγε. Δηλαδή αν συνεχίζαν να παίζουν. Όπως ας πούμε τη χρονιά που τον κέρδισε ο Πράτο Κάρι, ας πούμε, ή ο Σορόντε, αντιστοίχως αν ο Κάι Γκριν είχε συνεχίσει, εκείνες τις χρονιές θα είχε βρει την ευκαιρία του να τον προσπεράσει. Εάν συνέχιζε. Ναι. Απλά γύρισε την πλάτη στο Ολύμπια. Δηλαδή για άλλους λόγους αποφάσισε να αποχωρήσει και πραγματικά αυτός δεν το είχε ανάγκη. Δηλαδή η φήμη του κάποια στιγμή είχε ξεπεράσει, είχε ξεπεράσει το αγωνιστικό bodybuilding. Δεν το χρειαζόταν. Έπαιζε χρήματα διαφορετικά. Μπράβο. Ναι, όντως, ναι. Τώρα που λέμε αγωνιστικό bodybuilding, είδα ότι έκανες ένα guest και συνεχίζεις να κρατάς καλή κατάσταση. Μελλοντική στόχη του Βαλάντη. Η μελλοντική στόχη του Βαλάντη. Είναι καλή ερώτηση. Για να φανταστείς, ίσως δεν μπορώ να απαντήσω κι εγώ ίδιος αυτή τη στιγμή. Γιατί όλα έχουν έρθει τώρα πάρα πολύ γρήγορα, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όπως... σου είπα, έχω ανοίξει, είναι καινούριο το Instagram, το οποίο νομίζω θα το δείξει κιόλας, γιατί υπάρχουν και πολλά fake account. Θα υπάρχει και εδώ και θα υπάρχει και στο link της περιγραφής από κάτω, να μπορούν να μπουν απευθείας,
στο link σου. Κι άλλωστε θα δουν, είναι ανοιχτό το προφίλ και φαίνονται ναι. και τα story που βάζω. Οπότε εντάξει, καταλαβαίνει γρήγορα κανένα αν είναι fake ή όχι. Ναι. Γίνονται όλα τόσο πολύ γρήγορα που να φανταστείς, Παντελή, δεν ξέρω κι εγώ το τι. Όχι το τι είναι σωστό να κάνω. Θέλω να δω δηλαδή καταρχάς μέσα στον επόμενο χρόνο να κάνω ένα καλό off-season και να σου πω είναι το πρώτο off-season εδώ και 2 εβδομάδες που τελείωσε ο αγώνας που τρώω 10 γεύματα την ημέρα. Ναι, ναι. Καλά. Αυτό δεν το είχα, δεν μπορούσα ποτέ να το κάνω. Καλά, αυτό όταν, επειδή έχει τελειώσει ο αγώνας, όσο θα περνάει ο καιρός θα μειωθεί η όρεξή σου. Εγώ μετά τον αγώνα μπορώ να φάω τα πάντα. Για αρκετό καιρό. Δηλαδή για 1,5 μήνα μετά τον αγώνα, που είμαι ακόμα σε χαμηλό ποσοστό λίπους και προέρχομαι από τη στερητική δίαιτα, μπορώ να φάω εύκολα 6.500-7.000 δερμίδες την ημέρα. Τρως πολλά δηλαδή. Αλλά μετά όσο περνάει ο καιρός, δημιουργείται ο κορεσμός. Έχει ο κορεσμός. Και δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορούσα καθόλου παλαιότερα. Α, καθόλου. Ούτε μετά τον αγώνα. Καθόλου. Να φανταστείς, έτρωγα 2-3 ημέρες. Πολλές θερμίδες, λόγω πείνας και πράγματα που, έτσι, που ήθελα να φάω και μετά δεν μπορούσα πάλι. Ναι. Εν τω μεταξύ αρχίσεις χρονιάς. Δεν σου λέω ότι έτρωγα σαβούρες. Επέστρεφα σε διατροφή από την πιλτεράδικη, αλλά με μεγάλες μερίδες φαγητού. Και μπορούσα να τα... Εγώ αρχές της χρονιάς διαγνώστηκα με πολύ μεγάλη, μάλλον σοβαρή γαστρίτιδα. Και έγινε και... γαστροσκόπηση και μου βρήκαν ελικομπάκτερ. Έτσι δεν το λέμε και στα ελληνικά, το ελικοβακτηρίδιο. Ναι, 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 ναι. Το ελικοβακτηρίδιο σου χαλάει το pH του στομάχου, σου προκαλεί γαστρίτιδα, σου προκαλεί κοιλιακό πόνο, σου προκαλεί μακροπρόθεσμα ακόμη και καρκίνο. Ναι. Το ελικοβακτηρίδιο. Εκεί είναι ήταν μια διάγνωση, ευτυχώς που έγινε και μπόρεσε να τη θεραπεύσω με αντιβίωση. Πάνω από 2 εβδομάδες. Και μετά τη θεραπεία ένιωσα ότι μπορώ να τρώω καλά. Ναι, ενώ πριν, πάντα όταν προσπαθούσα να φάω λίγο περισσότερο, είχα αυτό το περίεργο πόνο, το πως δεν με ένα κόμπο στο στομάχι. Ναι, ναι. Πολλοί bodybuilders έχουν. Πάρα πολύ. Προφανώς και πολλοί δεν το ξέρουν. Ναι, ναι. Τι ακριβώς εξέτασες έκανες για να το ανακαλύψεις? Να φανταστείς. Έκανα προπόνηση, ήταν Σάββατο βράδυ. Έκανα προπόνηση δικεφάλων μυριαίων και ήταν εντατική προπόνηση. Και ήπια και πολλούς υδατάνθρακες μες στην προπόνηση και ηλεκτρολίτες. Και βασικά ήθελα να κάνω ένα τσίτα αργότερα. Ήταν προγραμματισμένο. Ναι. Μπέργκερ κλπ. Και κατά τη διάρκεια της προπόνησης δεν είχα άλλο όρεξη για το τσίτ. Εντάξει, λέω, είναι σκληρή προπόνηση γι' αυτό. Και εν τέλει δεν είχα καθόλου όρεξη αργότερα. Και όταν ήταν να παραγγείλω το μπέργκερ. Λέω, όχι, δεν παραγγέλνω τίποτα και δεν μπορούσα να πάρω αναπνοή. Δηλαδή, κάθε αναπνοή, εισπνοή και εκπνοή μου προκαλούσε πόνο στο στομάχι. Εν τέλει, μετά από ένα 4-5 ώρες πήρα φάρμακα για το στομάχι, δεν περνούσε τίποτα και πήγα στο νοσοκομείο. Μου βάλανε δοφλέβιο ορό, εγώ να φανταστείς, ξέρεις, σαν ζόμπι, ούτε είχα κοιμηθεί για ώρες κλπ. Ήμουν πτώμα, σου λέω, πονούσα υπερβολικά. Μετά τον ορό, τον δοφλέβιο, με πήρε λίγο ύπνος, μου κάνανε υπέρηχο στο στομάχι, βασικά ήταν. Αρχάρι γιατροί, εκείνη την ώρα, ναι, την Κυριακή το πρωί, στις 6 ώρα το πρωί. Μου λένε πρέπει να μείνετε εδώ, λέει, έχετε πολύ περιεχόμενο, γαστρικό περιεχόμενο, να μείνετε εδώ, λέγω, δεν μένω πουθενά. Θα κάνω ό,τι είναι να κάνω, θα το κάνω στον γιατρό μου. Ναι. Τέλος πάντων, υπέγραψα, έφυγα, βρήκα ραντεβού γρήγορο για γαστροσκόπηση, χωρίς νάρκωση, μέσα η κάμερα. Μου βρήκε και έναν μύκητα στον ισοφάγο, μου λέει, έχει στρες. Του λέω, έχω, ναι. Πώς δεν έχω. Ποιος δεν έχει στρες. Αυτό είναι το ερώτημα. Και μου λέει, ναι, κατεβαίνει μετά κάτω προς το στομάχι, μου λέει, πολύ οξία γαστρίτιδα. Πήρε δείγμα και μου λέει, βασικά, λέει, το δείγμα αυτό θα το εξετάζουμε για ελικοβακτηρίδιο. Αν βγει αρνητικό, υπάρχει πάλι περίπτωση να είναι θετικό. Αν βγει θετικό, είναι, ξέρεις, δηλαδή, σίγουρο ότι το έχεις. Μετά από 10 λεπτά έρχεται στο δωματιάκι και μου λέει, είναι κατακόκκινο θετικό το δείγμα. Και μου γράψε ο Μεπρατσόλη, μου γράψε με τετρακυκλίνη, αντιβίωση κλπ. Να παίρνω 3-4 φορές τη μέρα. Και μετά από ένα 12ήμερο μου φύγε. Πάρα πολύ. Τουλάχιστον σου βγήκε σε καλό. Μου βγήκε σε καλό, μπορώ να φάω. Γιατί... Στην πρώτη φορά που τρώω 10 γεύματα. Γιατί ένας bodybuilder, άμα δεν μπορεί να φάει,
Δεν μπορεί να προχωρήσει. Δεν μεγαλώνει. Ναι, δεν γίνεται. Δεν μου λες, στον αγώνα αυτό με Βαλάντι, πόσα κιλά ήσουν αγωνιστικά? Τη μέρα της ζύγησης ήμουν 94 κιλά. Α, 94, ε. 94. Τελευταία φορά που ζυγίστηκα το 19 στην Πορτογαλία. Πιο πολλά. Ήμουν 102. 102. Πιο πολλά φαινόσουν όμως από 94. Αλλά φαινόμουν με καλύτερο σχήμα τώρα και, ναι, και ποιοτικά καλά. Ναι. Φαινόσουν πιο μεγάλος. Δηλαδή νόμιζα ότι θα υπολόγιζα ότι είσαι γύρω στα 97-98. Τόσο μου φαινόσουν. Δηλαδή δεν μου φαινόσουν σαν να ήσουν 102, αλλά πίστευα ότι είσαι πάνω από 94. Δηλαδή φαινόσουν πιο μεγάλος. Εγώ προσωπικά μου άρεσε, παρόλο που μας αρέσει στους bodybuilder να είμαστε όσο πιο πολλά γίνεται κιλά, τώρα στα 94 κιλά μου άρεσε περισσότερα από το 102 από σχήμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν η μέση σου πολύ καλύτερη. Από το σχήμα, ναι. Δηλαδή, εάν τώρα κρατήσεις τη μέση εκεί και γεμίσεις λίγο ακόμα σε κάποια σημεία, νομίζω θα είσαι στο ιδανικό. Γιατί, όπως ξέρεις, πιστεύω στα τετρακέφαλα, στα εξωτερικά τετρακέφαλα και πάνω λίγο γεμίσουν τα γιατί χέρια όλα. Έχεις ένα condition τώρα που δεν το βγάζουν, ειδικά τώρα στο βασικά πιο ραστιχνικό, ούτε στο επαγγελματικό. Δηλαδή, ελάχιστοι βγάζουν το κοντισιόν το δικό σου. Γιατί πέρα από τις βαθιές γραμμές είσαι παράλληλα και πολύ σκληρός. Δηλαδή, το συνδυάζεις αυτό. Δηλαδή, πολλοί αθλητές έχουν τη σκληράδα, αλλά δεν έχουν βαθιές γραμμές. Εσύ συνδυάζεις και τα δύο. Βγάζεις και βαθιές γραμμές και παράλληλα είσαι σκληρός. Οπότε, είναι πολύ εύκολο να κερδίσεις κάποιον που είναι 4-5 κιλά παραπάνω από σένα, μυϊκά, γιατί σίγουρα θα έχει το κοντισιόν σου. Αυτό αν κάποιος κρίνει σωστά, έτσι, yeah. Γιατί αν δεις και τον αγώνα, αυτός που με κέρδισε στο Λίχνστάιν, ήταν τουλάχιστον 15 εβδομάδες off. Δηλαδή, άμα τον έβαζες για γκέστ, θα έλεγες είναι χοντρός ακόμα. Τόσο πολύ, ρε, εσύ. Ναι, αλλά ήταν από την Ελβετία. Και ο αγώνας γινόταν στο Λίχνστάιν που είναι Ελβετία. Ναι, 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 κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Τα εύκολα σου εννοούμε να παραλείπονται. Δυστυχώς τώρα αυτά υπάρχουν. Αλλά τα γνωρίζουμε αυτά. Σε ένα υποκειμενικό άθλημα υπάρχουν αυτά, δυστυχώς. Δυστυχώς. Τα γνωρίζουμε αυτά ότι γίνονται. Τώρα, εγώ όπως είχα αναφέρει κιόλας, δεν τον έκανα τον αγώνα για να κερδίσω. Φυσικά, μια επαγγελματική κάρτα, άσχετα άμα είναι της elite ή της NPC, θα μου έδινε βέβαια ένα προσωπικό. Το επίτευγμα ενός προσωπικού πολύχρονου στόχου. Ναι. Σίγουρα, ναι. Αλλά να φανταστείς, αυτή τη φορά το απόλαυσα από την αρχή ως το τέλος τη διαδικασία που λέμε το ταξίδι είναι ο στόχος, έτσι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή η προπόνηση, η διατροφή, παρόλο που είχα δυσκολίες, να φανταστεί είχα τραυματισμούς, που άλλος αν είχε τις συνθήκες αυτές στις οποίες συνέχισα εγώ την προετοιμασία, δεν θα είχε κάνει καν τον αγώνα. Ακόμη και θρόμβωση έπαθα. Τι λες, ρε σε. Ναι, ναι, ναι. Είχα τραυματισμό στον δικέφαλο μυριαίο. Αργότερα είχα θλάσεις στην αριστερή τη γάμπα. Μετά μου έκανε η θλάση στη γάμπα, μου έκανε θρόμβωση. Πρίστηκε το όλη η γάμπα. Νόμιζα είχα ότι έπαθε ελεφαντία, στην φανταστείς. Τι λες. Πόνο, ακουμπούσες έτσι τη γάμπα και πονούσα. Πέθανα. Δεν μπορούσα να βάλω ούτε κάλτσα. Συνέχιζα όμως και την προπόνηση. Βέβαια δεν έκανα προπόνηση γάμπας. Ναι, καλά, εντάξει, είπαμε. Ναι. Πόνο στο δεξί, σε μια φάση μου πόνο στο δεξί στο γόνατο, στο δεξί γόνατο. Και μερική ρήξη του τένοντα του πλατή ραχαίου στο δεξί. Τι λες, ρε Βαλάντη. Πλατή ραχαίου, ναι. 5 εβδομάδες πριν τον αγώνα, ναι. Πω. Τι λες, ρε φίλε. Αλλά δεν το έβαλα κάτω, συνέχισα. Δηλαδή, πλάτη δεν έκανα προπόνηση. Γάμπες δεν έκανα προπόνηση. Δικέφαλα μυρία δεν έκανα προπόνηση και πρώτη φορά είδα να βγάζω τέτοια πράγματα στα δικέφαλα. Ξέρω με τις φωτογραφίες. Είδα, πώς δεν είδα. Και γενικώς, εντάξει, για τις συνθήκες αυτές σου λέω είμαι πάρα, πάρα πολύ ευχαριστημένος. Μιλάμε τώρα, έχω μείνει έτσι. Δηλαδή, μου περιγράφεις τώρα μια κατάσταση πολύ δύσκολη. Που ελπίζω να μην την περάσει κανένας, γιατί δεν είναι καθόλου ευχάριστη. Εγώ φέτος που είμαι σε προετοιμασία και έχω κάποιες ενοχλήσεις και ξενερώνω. Δηλαδή, έχω μια ενόχληση στον λόγο, όχι όμως σε βαθμό να μην μπορώ να κάνω προπόνηση. Να μην μπορώ να κάνω την ποιοτική προπόνηση που θα ήθελα. Έχω δηλαδή, φέτος είναι η μόνη χρονιά που έχω λίγο μια ενόχληση στο γόνατο, δεν μπορώ να κάνω βαθύ κάθισμα. Έχω στον ώμο μια ενόχληση. Βάζεις σημαντές. Βάζω, ναι, αλλά τώρα δεν κάνω καν κάθισμα. Δηλαδή, προσπαθώ να μην το πιέσω και κάνω κάποιες άλλες ασκήσεις, κάνω κάποιες παραλλαγές, προσπαθώ να δημιουργήσω ένταση με άλλους τρόπους. Γιατί έχω θεματάκι σοβαρό με το γόνατο.
Βάζεις αυτούς τις σημάντες που τους δένεις γύρω-γύρω ή αυτό που φοράς, που τους φοράς πάνω από το στόχο? Όχι, όχι. Που τους δένω, που προκαλεί μεγαλύτερη ασφάλεια. Αλλά τώρα θα τα βάλω μόνο σε δύσκολα σετ. Δηλαδή, επειδή δεν κάνω καθίσματα σε αυτή την προετοιμασία, θα το βάλω αν κάνω hack στα βαριά μου σετ μόνο ή αν κάνω πρέσα πάλι στα βαριά σετ. Δεν το βάζω. Προσπαθώ να μην το βάζω με την πρώτη. Ξέρεις, όταν είναι ακόμα τα σετ χαμηλά. Κάτι το hack το θεωρείς καλή ασυσία. Το θεωρώ πολύ καλό αν το hack έχει τη σωστή γωνία. Αν έχει τη σωστή γωνία κλίσης, μ' αρέσει πάρα πολύ. Στο ένα γυμναστήριο που πηγαίνω, ας πούμε, δεν το χρησιμοποιώ. Δηλαδή πηγαίνω σε ένα γυμναστήριο το οποίο το hack δεν το χρησιμοποιώ γιατί η γωνία του με ενοχλεί πάρα πολύ στο γόνατο. Και πάω, σε ένα άλλο γυμναστήριο που έχει ένα hack με διαφορετικές μοίρες που είναι πιο ξαπλωτό. Και εκεί, πιο ξαπλωτό, ναι. Μπράβο, εκεί μπορώ να κάνω άνετα. Χωρίς ενόχληση και να κάνω και μεγάλες επιβαρύνσεις. Οπότε την προπόνηση τετρακεφάλων έχω επιλέξει την κάνω σε ένα άλλο γυμναστήριο. Για να μπορώ τουλάχιστον να κάνω hack. Πρέσα hack. Το παίζει και αντίστροφα. Τι εννοεί αντίστροφα. Και ανάποδα. Να κάνω. Τι σε αυτό το hack. Όχι, όχι, όχι. Σε αυτό όχι. Το κλασικό. Ναι, κάνω κλασικό. Αλλά ωραία. Και αυτή η παραλλαγή που λες είναι πολύ ωραία. Αλλά και πάλι πρέπει να βρει το κατάλληλο hack να βολεύει την κίνηση. Πιστεύω είναι σημαντικό και δηλαδή και ξέρεις, έχουμε τώρα, όπως είπαμε, δεν είμαστε 20-25 που ξέρεις, μπαίνεις στην προπόνηση και λίγο να τσιμπάει, συνεχίζεις και δεν καταλαβαίνεις πόνο. Ναι. Είναι καλά να κάνεις λίγο προθέρμανση, λίγο ποδήλατο. Βέβαια. Να κάνεις το τέντομα, το stretching που λέμε. Ναι, ναι. Λίγο πιο μπροστά, λίγο διάμεσα τον σετ στο τέλος αφού τελειώσει την προπόνηση. Ναι. Είναι σημαντικά αυτά. Ακριβώς και πρέπει να ακούσεις βασικά το σώμα σου, Βαλαντή. Είναι πολύ σημαντικό να ακούμε το σώμα μας και να μην. Ο πόνος είναι σύμμαχος γενικά. Αυτό έχω μάθει εγώ. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, δεν έχω περάσει κάποιο σοβαρό τραυματισμό μέχρι τώρα, ήμουν τυχερός. Αλλά πάντα έτσι αυτές τις μικροενοχλουσούλες ποτέ δεν έκλεινα τα αυτιά μου. Δηλαδή, έστω και η παραμικρή ενόχληση, δεν έλεγα έχω αγώνα, ας πούμε, και θα το πάω τέρμα ή οτιδήποτε. Έλεγα χίλιες φορές να πάω ένα βήμα πίσω παρά να το βρω μπροστά μου αργότερα. Και μου βγήκε σε καλό, δηλαδή, μέχρι στιγμής που έχω κάνει και πολύ βαριές προπονήσεις στη ζωή μου. Δηλαδή, είμαι γενικώς, έχουν περάσει μεγάλα φορτία. Δεν είχα βγάλει ποτέ κάποιο πολύ σοβαρό τραυματισμό. Κάτι άλλο τώρα που έχουν απορία πολλά παιδιά. Στο επίπεδο το δικό σου, με ξένους προπονητές, να δουλεύεις επί χρόνια, σπουδαία ονόματα, μια προετοιμασία δική σου, πόσο μπορεί να σου στήχιζε? Προετοιμασία με τον προπονητή εννοείς? Όλο μαζί, όλο μαζί. Δηλαδή όλο μαζί, τα ταξίδια, όλα αυτά. Είτε είχα και τους χορηγούς που με βοηθούσαν πάρα πολύ στο θέμα ταξιδιών και θέμα εισιτηρίων, ξενοδοχείων κλπ. Αλλά θα σου πω, δηλαδή για μια προετοιμασία για έναν αγώνα, 20.000 να μην τις χρειάζεσαι. Με όλα, και με τα φαγητά, με τα συμπληρώματα. Ναι, ναι, ναι. Τώρα να έχεις την τύχη να έχεις συμπληρώματα, να τα παίρνεις δωρεάν, ναι. Να σου κλείνουν δωρεάν εισιτήρια κλπ. Αλλά το προπονητή σου πάλι μόνος θα τον πληρώσει. Ναι, ναι. Που ο προπονητής πάλι το χρόνο θα πάρει 5 έως 7-8 χιλιάρικα, ανάλογα ποιο όνομα έχει, ναι, έτσι, ναι, και τι όνομα, ναι, ναι. Και τι ζήτηση έχει, ναι. Γιατί το λέω, γιατί καμιά φορά τα παιδιά που είναι απ' έξω, δεν μπορούν, δηλαδή καμιά φορά συζητάμε και δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει το πόσα έξοδα μπορεί να έχει μια προετοιμασία. Ειδικά όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο και πληρώνεις προπονητή, πληρώνεις όλα αυτά που χρειάζεται για να είσαι στο κορυφαίο επίπεδο. Και παράλληλα μπορεί να προκύψουν 2-3 αγώνες εξωτερικό, να κυνηγάσεις κάτι σπουδαίο. Και όλα αυτά, ακόμα και χορηγούς να έχεις, πάλι τα χρήματα που θα πρέπει να πληρώσεις είναι αρκετά ένα πολύ μεγάλο ποσό. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει κάποιος να ζει σε μια μπάλα, γυάλινη μπάλα, που να νομίζει ότι εντάξει, έχει καλά γενετικά και ότι θα βγει έξω και θα κερδίσει. Είναι αυτό που είπες, είναι ο προπονητής. Είναι τα φαγητά. Σκέψου, δηλαδή, θα σου κάνει ο προπονητής τώρα κάποια γεύματα και πρέπει να τρως, παράδειγμα, 1 κιλό φιλέτο την ημέρα, μοσχάρι, παράδειγμα, έτσι, ναι. Ή σολομό. Αυτό κοστίζει. Πολλές φορές, π.χ. εντάξει, εγώ έχω δουλέψει τώρα και με τον Ντένι Τζέιμς, δουλεύαμε παράλληλα μια περίοδο με τον Ντένι, μετά ήμουνα με τον Τζάστιν, τώρα δουλεύουμε με τον Πάτρικ Τουόρ φέτος. Πολλές φορές. Έχεις πάει τον Πάτρικ. Με τον Πάτρικ με φέτος, ναι. Για πες μου, πώς είναι ο Πάτρικ. Το ξέρω έτσι μόνο face to face που μιλάμε. Έχει σε φέτος κάνουμε μια πολύ διαφορετική προετοιμασία από αυτή. Γιατί ο Τζάστιν σε πολλά σημεία μοιάζει με τον Ντένις. Και στον τρόπο που πίεζε με το φαγητό και στα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούσαν μοιάζανε.
Απλά ο Ντένις δεν ήταν τόσο πιεστικός στη δίαιτα όσο ο Τζάστιν. Ο Τζάστιν με, σε πίεζε υπερβολικά πάρα πολύ από την αρχή στη δίαιτα, τόσο που δεν ξέρω τελικά αν ήταν καλό. Εγώ πάντα ξέρεις ήμουν της άποψης ότι σε όλα τα αθλήματα γενικά λες ότι όταν δουλεύω περισσότερο θα ανταμυθώ στο τέλος. Δηλαδή ξέρεις αυτή την αίσθηση ότι λες κάνω πολύ αερόβιο, πεινάω, η προπόνηση είναι στο τέρμα. Αυτό δεν γίνεται να μην ανταμυθεί στο τέλος, αλλά καμιά φορά, εάν δεν γίνει με το σωστό χρονισμό και με το σωστό προγραμματισμό, μπορεί αυτό να σου βγει σε μπούμεραγκ στο τέλος. Και να κουραστεί το σώμα σου, να πιάσει φόρμα νωρίτερα από όσο πρέπει, να χάσει το σωστό timing. Με, νομίζω με τον Justin εκεί το χάναμε. Δηλαδή με τον Justin είχε έρθει μια περίοδος που έβλεπα το σώμα μου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και έλεγα: δεν το πιστεύω ότι με έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Και πάντα όσο πλησιάζει ο αγώνας, αυτό έφθινε, ξέρεις. Δηλαδή όσο πλησιάζει προς τον αγώνα. Έκανε αυτό το wow factor και ξέρεις, κάτι χάλαγε. Τώρα με τον Patrick δεν είναι ούτε τόσο πιεστικό στο off-season και τώρα στη δίαιτα με πάει πιο ομαλά και έχω φτάσει τώρα 8 εβδομάδες πριν τον αγώνα. Είμαι περίπου στο. Είσαι σε δίαιτα τώρα, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι, είμαι σε προετοιμασία, θα παίξω 6 Ιουλίου. Α, ωραία, πού παίζεις? Στην Πορτογαλία, στο Εστορίλ. Α, είναι το Mr. Olympia. Μπράβο, μπράβο, το αέρα τεχνικό. Το Mr. Olympia Amateur. Ναι, ωραία, ναι, ναι. Ωραία, εκεί είχα πάει και εγώ. Ναι, και ναι. Εγώ είχα ξαναπάει το πριν 2 χρόνια. Είχα πάρει και είχα βγει δεύτερος τότε. Είχα πάθει μια. Φαντάζω ότι πήγα εκεί 95 κιλά. Ναι. Άδειος, 95. Ναι. Με την προϋπόθεση να κάνω το γέμισμα, ξέρεις, να παίξω γύρω σε 96 κιλά. Με το κόψιμο νερού και παράλληλα που θα γέμιζα, περίπου θα έβγαινα εκεί σε αυτό το βάρος. Και παθαίνω γαστρεντερίδα, βαλάντι, όλη τη βδομάδα. Τελευταία εβδομάδα δηλαδή. Όλη τη εβδομάδα όμως. Γιατί ξέρεις, εγώ έπρεπε να κάνω αφαγεία. Εγώ δεν μπορούσα να κάνω αφαγεία. Είχα κάνει όλη την προετοιμασία. Προσπαθούσα, ξέρεις, να τηρώ το πρόγραμμα και έλεγα θα μου περάσει. Έπαιρνα και ημόντιο, θα μου περάσει. Δεν μου πέρναγε. Και ζυγίστηκα, ναι. 89,5 κιλά. Okay. Από 95 που είχα πάει στην αποκλικογόνωση. Δηλαδή είχα πάει με αποκλικογόνωση για να ξεκινήσω το γέμισμα. Εγώ ξεκίνησα το γέμισμα και πήγαινα 15 φορές στο μπάνιο, 17 φορές στο μπάνιο. Πόπο, θα ξαναδείξω τις συνθήκες αυτές. Λοιπόν, και έπαιξα 89,5 κιλά, έπαιξα στη μείον 90 δηλαδή. Ναι. Έτσι όπως πήγε, και βγήκα δεύτερος παλίγο να κερδίσω εκείνη την ημέρα. Τόσο κοντά να κερδίσω δεν έχω ξαναφτάσει ποτέ. Δηλαδή, για μένα είναι ο μόνος αγώνας στο εξωτερικό που μπορώ να πω, ρε φίλε, ότι πραγματικά πρέπει να κερδίσω. Δηλαδή, στους άλλους που έχω βγει δεύτερος ή άλλους, σε αυτόν έπρεπε να έχω κερδίσει. Δηλαδή, πιστεύω... Εκεί έπηγες, κατέβηγες με τον Tour, κατέβηγες με τον Justin. Όχι, με τον Justin ήμουν τότε. Μετά έκανα μια εποχή. Έχασα και τη μητέρα μου, προκύψανε κάποια πράγματα στην προσωπική μου ζωή και δεν ήμουν σε φάση να κάνω αγώνες. Και εντάξει, τώρα ξεκίνησα. Συλληπιτήριά μου. Να σε καλά, ευχαριστώ. Και τώρα φέτος ξεκίνησα με τον Patrick. Είμαστε, κάναμε το off-season μαζί και τώρα έχουμε μπει στη δίαιτα. Είμαι τώρα 8 εβδομάδες στην ουσία πριν το show. Και πάμε έτσι πολύ ομαλά, αλλά είναι ακριβώς προπονητής πολύ. Δηλαδή, εάν δεν ήμουν τώρα στην ηλικία που είμαι τώρα, να είμαι. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι 37. Λες ότι... Είσαι οικονομικά ανεξάρτητος, ας πούμε. Και οικονομικά ανεξάρτητος, θα σου πω. Εγώ τώρα πέρα από το ότι ασχολούμαι και το online coaching που το είδα σαν μια επένδυση, να δουλέψω με έναν κορυφαίο προπονητή και να μάθω κάποια πράγματα ακόμα και να δω κάποιες τεχνικές που χρησιμοποιεί. Λέω ρε φίλε, τώρα είμαι 37. Τώρα θα γίνω 37. Εάν εγώ βγάλω ένα τραυματισμό τώρα. Θεέ μου, φίλε, ξέρεις, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να μην επανέλθει ποτέ στην κατάσταση που να διεκδικήσει κάτι καλό, κάτι στο εξωτερικό. Οπότε μπορεί να μην ξανά έχω την ευκαιρία να δουλέψω με τον Patrick. Οπότε ξέρεις, πήρα την απόφαση, λέω θα το κάνω, θα δουλέψω φέτος μαζί του, να δω κιόλας. Γιατί ξέρεις, λίγες, σιγά σιγά ξέρεις όσο μεγαλώνεις, οι ευκαιρίες το να διεκδικήσεις, γιατί ξέρεις, το να πάρεις π.χ. την κάρτα που στοχεύουμε τόσα χρόνια και το κυνηγάμε, είναι και σε ποια ηλικία θα την πάρεις. Άμα τώρα την πάρω στα 45, θα την πάρω μια που την πήρα, μια που θα την βάλω στο ράφι, κατάλαβες. Την βάζεις στο ράφι, ναι. Ή θα την πάρω τώρα που ακόμα το σώμα μου μπορεί. Ή αλλιώς, ξέρεις, θα το δεχτώ, να κρεμάσω το μαλλιό μου, να ασχοληθώ με άλλες ασχολίες. Ναι. Όχι, πιστεύω, ο Patrick τον θεωρώ πολύ σοβαρό. Είναι σοβαρός, είναι πολύ καλός. Να φανταστείς, και εγώ ήθελα κάποια στιγμή που σκεφτόμουν να συνεργαστώ μαζί του, ναι. Γιατί τον θεωρώ έτσι αξιόλογο προπονητή. Ναι. Αλλά δεν έτυχε ποτέ, γιατί ναι. Ήταν μετά που σου είχα πει ότι σταμάτησα και δεν είχα βλέψει σε... αγωνιστικές. Και τώρα ξανά πιστεύω στην απάντηση, μάλλον στην ερώτηση που μου έκανες, ναι. Ποιος είναι ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι να δω τι θα γίνει τον επόμενο χρόνο, στους επόμενους 10 με 12 μήνες, μάλλον 10 μήνες ας πούμε,
το πόσο ποιοτικό όγκο μπορώ να βάλω, γιατί είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που έχουν έτσι ξεκαθαρίσει κάποια θέματα και είμαι με λιγότερο στρες τώρα, με λιγότερο άγχος, η δουλειά πάει πολύ καλά και μπορώ να συγκεντρωθώ καλά με τα γεύματά μου, να κάνω καλές προπονήσεις κλπ. Για να δω το πού θα με βγάλει. Και έπειτα θα αποφασίσω, δηλαδή θα κάνω αγώνα, θα παίξω FPB Elite, θα παίξω NPC, θα δείξει. Ναι. Οπότε ακόμα ναι, έχεις ακόμα ερωτηματικά στο μυαλό σου. Να σε ρωτήσω, το να κάνεις bodybuilding στο εξωτερικό, ποιες είναι οι διαφορές με το να κάνεις στην Ελλάδα? Καταρχάς πιστεύω, τώρα μας συγκρίνουν τα όσον αφορά το θέμα της διατροφής, η Ελλάδα είναι πανάκριβη στο θέμα της διατροφής. Ναι. Δηλαδή αν δεν έχεις, ναι. Δηλαδή πιστεύω, δηλαδή κάποιος που κάνει σοβαρό bodybuilding με το κρέας που πρέπει να αγοράζει, με τα πράγματα που πρέπει να τρώει, στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβά. Βλέπουμε, δηλαδή όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα, αν είμαι διακοπές ή οτιδήποτε, δηλαδή παθαίνουν πλάκα, έτσι, δηλαδή που εδώ στη Γερμανία με το ίδιο ποσό μπορεί να γεμίσεις ολόκληρο το καρότσι και στην Ελλάδα πάρεις μία-δύο σακουλίτσες και να πληρώσεις 60-70 ευρώ. Είναι πιο φθηνά δηλαδή στη Γερμανία τα τρόφιμα? Ναι, πολύ. Δηλαδή το κρέας πόσο το πληρώνεις, το π.χ. το μοσχάρι? Το μοσχάρι το κιλό λες τώρα, έτσι. Ναι. Το άπαχο το μοσχάρι, εντάξει, βέβαια το τι κομμάτι θα πάρεις. Ναι. Πόσο πάει? Από 9 ευρώ το κιλό, 15. Α, πάει και μέχρι 15, ανάλογα στο... Ναι. Ναι. Συνήθως εδώ παίρνω το... Είναι σαν άπαγο σχημά, το οποίο έχει μόνο 2% λίπος, το οποίο είναι φτηνό, δεν είναι ακριβό. Το κοτόπουλο και αυτό επίσης. Υπάρχει μια σελίδα βασικά, Planet Food λέγεται, η οποία σου στέλνει παγωμένο το φαγητό, οι μπριζόλες κλπ. Είναι πολύ καλής ποιότητας, είναι γερμανικής ποιότητας και έχει πάρα πολύ καλές τιμές. Και έχεις δηλαδή γαλοπούλα κιμά, γαλοπούλα κοτόπουλο, κιμά άπαχο μοσχάρι κλπ. Σε πάρα πολύ καλές τιμές. Και σα φέρνουν δηλαδή, και πολύ οικονομικά. Και σα φέρνουν και σπίτι εννοείς? Τα φέρνουν στο σπίτι σε πακέτο με παγωκίσεις κλπ. Όλα κατά. Απλώς πρέπει να έχει χώρο στο. Φοβερά. Στο καταψύκτη. Ναι. Ευκολία μεγάλη. Ευκολία μεγάλη. Αυτό με το κρέας, ναι, και είναι πολύ νόστιμο το κρέας. Ναι. Και επιπλέον όλα τα άλλα στο σούπερ μάρκετ είναι πολύ πιο φθηνά από ό,τι στην Ελλάδα. Από άποψη γυμναστηρίων, να φανταστείς, εγώ πηγαίνω αυτή τη στιγμή σε 3 με 4 διαφορετικά γυμναστήρια, σε διαφορετικές μέρες. Δηλαδή, πόδια θα κάνω αλλού. Πλάτη, στήθος, τρικέφαλα, μάλλον πλάτη και στήθος θα κάνω αλλού. Αλλού θα παίξω δικέφαλα, μοιραία κλπ. Αλλά τα χωρίζω τελείως. Σε διαφορετικά γυμναστήρια. Να φανταστώ, επειδή είναι πολύ φθηνή η συνδρομή και μπορείς να το κάνεις. Οι συνδρομές βγαίνουν από 20 ευρώ το μήνα. Υπάρχουν και στα δύο, μάλλον στο ένα γυμναστήριο που πηγαίνω. Δεν πλήρω συνδρομή επειδή γνωρίζω τον ιδιοκτήτη και μου λέει: Έλα όποτε θες, γιατί είσαι διαφήμιση για το μαγαζί. Ναι. Είναι γύρω στο 40 λεπτό μακριά από το σπίτι. Ναι. Οπότε ξέρεις, ή Σαββατοκύριακο ή Παρασκευή που τελειώνω λίγο πιο γρήγορα τη δουλειά, μεσημέρι, έχω την ευκαιρία να πάω το απόγευμα εκεί. Ναι. Πολύ καλά μηχανήματα. Όποιος ξέρεις είναι στο Instagram και με παρακολουθεί, προσπαθώ να ανεβάζω έτσι. Ιστοριούλες, τα post-story που λέμε, αλλά συνήθως τελευταίο καιρό έκανα μόνος μου προπόνηση και δεν μπορούσα να ασχοληθώ τόσο πολύ με τα βίντεο προπόνηση να βγάζω. Αλλά τώρα σιγά σιγά έχω κανονίσει με κάποιους παρτενέρ που θα αρχίσουμε να κάνουμε μαζί off-season προπόνηση και πιστεύω θα υπάρχει δυνατότητα το να δείχνω λίγο περισσότερο από την προπόνηση γιατί ο κόσμος θέλει να βλέπει προπόνηση, πιστεύω. Και πιο ενεργό υλικό, ναι. Ναι. Λοιπόν, οπότε και... στο Instagram πιστεύω το Instagram θα είναι έτσι ένα βασικό όπλο να μαζευτεί λίγο κόσμο. Και αν μαζευτεί αρκετό κόσμο στο Instagram, ίσως μπορέσω να ανοίξω κάποια στιγμή το κανάλι του YouTube πάλι, όπως και αργότερα. Μακάρι, το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Γιατί είχε περάσει 50.000, θυμάμαι ότι τι είχε περάσει 50.000. Και είχε πάρα πολλά κλικ στα βίντεο, είχαν πολύ μεγάλα κλικ. Ναι. Όχι, είχε φτάσει 90.000, αν δεν κάνω λάθος. Α, είχε πάει τόσο πολύ. Πόρε φίλε. Ίσως δηλαδή λίγο πριν την πλακέτα. Ναι, ακριβώς. Ωραία, φίλε. Αχ, τέλος πάντων. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Δεν μου λες και ο κόσμος εκεί με τους, είναι αξιωμένος με τους bodybuilder, η συμπεριφορά τους, τους σέβεται. Θα σου πω λίγο κάτι, ότι πιστεύω ότι ισχύει κάτι παρόμοιο όπως στην Ελλάδα εδώ στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως σε ποια χώρα βρίσκεσαι. Τώρα που ήμουν σε έναν αγώνα MMA καλεσμένος,
στη Φραγκφούρτη πριν 2 εβδομάδες, στο ξενοδοχείο που ήμουν, στο φουαγέ ήταν κάποιοι Αμερικάνοι και με κοιτούσαν έτσι και μου λένε «Oh man, in good shape», δηλαδή μου πιάσαν συζήτηση και πόσο καιρό κοιμάζεσαι. Αυτό στη Γερμανία κάποιος Γερμανός δεν θα τα έκανε ποτέ. Δεν τον έκανε, ε? Όχι, όχι. Είναι μερικοί όμως και πελάτες που έχω στο ιατρείο που βλέπουν ότι είμαι έτσι γεροδεμένος και ξέρεις θέλουν, τους αρέσει. Και να φανταστείς, οι γείτονές μου από το ιατρείο μου λένε τώρα στο guest ποζάρισμα που είχες, ήμασταν στη δεύτερη σειρά μπροστά, ήρθαμε να σας δούμε. Α, ωραία. Γιατί τους αρέσει προσωπικά. Οι ίδιοι τους είναι έτσι ηλικιωμένοι, δεν έχουν καμία σχέση με την προπόνηση, αλλά τους αρέσει το, ας πούμε, το bodybuilding γενικώς. Και το παρακολουθούν, ε. Ναι, ναι, ναι. Αυτοί νομίζω είναι οι καλύτεροι φίλαθλοι. Αυτοί που το παρακολουθούν έτσι είναι αποστασιοποιημένα. Ναι. Δηλαδή, και εγώ έχω κάποιους ανθρώπους που δεν έχουν γυμναστεί. Και ειδικά την περίοδο των αγώνων έρχονται εδώ, ας πούμε, και μου λένε πού θα βρούμε εισιτήρια, θέλουμε να έρθουμε να δούμε, σαν θέαμα. Και έρχονται κάθε χρόνο. Και κάθε χρόνο έρχονται αυτοί. Ωραίο αυτό. Είναι 2 κύριοι οι συγκεκριμένοι, και έρχονται κάθε χρόνο και μου λένε πού θα βρούμε εισιτήρια, έχετε εισιτήρια εδώ. Και έρχονται και βλέπουν τους αγώνες κάθε χρόνο. Και μετά έρχονται και μου λένε τις εντυπώσεις τους. Δεν έχουν καμία σχέση με προπόνηση, με τις τάσεις. Αλλά έχουν ότι θέλουν, έρχονται και το show, να δουν τα σώματα κτλ. Του αρέσει πάρα πολύ. Και βλέπεις, παιδί μου, ότι το αντιμετωπίζουν με πιο μεγάλο σεβασμό. Ενώ είναι έξω από το διάστημα. Ναι. Πιο ρομαντικά. Πρέπει βασικά. Βέβαια, έχει ανέβει πολύ το sport bodybuilding. Δηλαδή, βλέπεις και στα γυμναστήρια ότι οι κοπέλες κάνουν προπόνηση στο χώρο. Και σοβαρή προπόνηση. Με τα ελεύθερα βάρη. Ναι. Παλαιότερα δεν υπήρχε περίπτωση αυτό. Δηλαδή, αν ρωτούσε κάποιο κορίτσι. Πα στο γυμναστήριο, όχι, δεν θέλω να γίνω σαν άνδρα. Τώρα είναι όλε οι κοπέλε κάνουν σκουότ, παίρνουν δηλαδή. Έχει ένα τελείω διαφορετικό. Μα έχουν πιάσει τα ρακόλα. Πα στο γυμναστήριο και δεν μπορώ να βρω λακ. Ελεύθερο, κάνουν όλε οι κοπέλε. Ναι. Έτσι, όντω, ναι. Ναι. Πιστεύω ότι έχει, μάλλον ο χώρο ο δικό μα ή και. Όχι μόνο ο χώρο ο δικό μα. Το σημείο που βρισκόμαστε και εμεί οι δύο τώρα προσωπικά και εσύ από τη δικιά σου πλευρά και εγώ από τη δικιά μου πλευρά. Μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο όχι μόνο πληροφορίες σχετικά με υγιεινό τρόπο διατροφής, προπόνησης, το τι καλά προσφέρει, δηλαδή τα καλά του αθλήματος κλπ. Αλλά μπορούμε, πιστεύω, αν είμαστε οι αθλητές του αγωνιστικού bodybuilding και ενωμένοι και κάνουμε και πράγματα συχνά μαζί, χωρίς να υπάρχει τρόπος αντιζηλίας, ξέρεις, εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, ο εκείνος είναι χειρότερος από μένα κλπ. Να υπάρχει δηλαδή εκτός της αγωνιστικής περίοδου, να υπάρχει η φιλία, η συνεννοησία και η συνεργασία προπάνω, πιστεύω ότι μπορείς να δώσεις πολλά πράγματα και σε απλό κόσμο. Σε κόσμο που θέλει λίγο καλύτερο τρόπο υγιεινή διατροφή, που θέλει λίγο να χάσει κιλά ή θέλει να βάλει. Ο πιτσιρικάς είναι αδύνατος, είναι 50 κιλά, ζυγίζει και θέλει να ανέβει στα κιλά του κλπ. Ναι. Πιστεύω ότι μπορούμε να δώσουμε πολύ καλές πληροφορίες και βοήθειες στο να πετύχει κάποιος το στόχο του. Ναι, ναι. Συμφωνώ. Θυμάστε, δεκαετία του 90. Ναι, ναι. Ο Φλέξ, ο Ντέξτερ, ο Πολ Ντιλέτ, ο Ρόνι Κόλμαν, ο Κέβιν Λευρόνι, ο Σόνε. Ήταν όλοι φίλοι, όλοι μαζί, ναι. Κάνανε προπόνηση. Ναι, ναι, ναι. Κάνανε δηλαδή, βγαίνανε έξω για φαγητό όλοι μαζί και πάνω στη σκηνή ήταν ο ένας. Παλεύανε για την πρώτη θέση. Ποιος θα βγει, Ολύμπια. Και για την πρώτη θέση. Και το γεγονός ότι ήταν φίλοι και ότι ήταν κοντά, τους οθούσε να βγουν και καλύτεροι on stage. Δηλαδή, αν δεις, αυτή η γενιά ήταν η γενιά που ήταν και τρομερά κοντά μεταξύ τους αθλητές. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις τον Κόλεμα, ας πούμε, όλοι οι υπόλοιποι ήταν πάρα πολύ κοντά. Βλέπεις ότι ο Κρίς, ας πούμε, είχε κερδίσει τον Φλέξ σε κάποιους αγώνες. Ο Φλέξ είχε κερδίσει τον Λεβρόν. Ο Κέβιν τους είχε κερδίσει όλους επίσης. Δηλαδή, κατά διαστήματα οι θέσεις εκεί άλλαζαν. Ανάλογος στον αγώνα. Καλή. Και βασικά ο ένας βοηθούσε τον άλλον, δεν ζήλευε ο ένας τον άλλον. Ναι. Αφού να φανταστείς και του Κόλμαν του δίνανε πληροφορίες, του λέγανε να κάνεις αυτό και αυτό. Μα ο Φλέξ τον πήγε στον προπονητή του. Ναι, ναι, ναι. Στον Τζακ Νίκολς. Ναι, ναι. Φοβερή ιστορία είναι αυτή. Και στο ντοκιμαντέρ του Κόλμαν έχει παραδεχτεί ο Λεβρόν ότι του είχε δώσει κάποιες πληροφορίες και την άλλη μέρα το πρωί τον κέρδισε ο Κόλμαν. Του είπε πιες λίγο βότκα. Ναι, ναι, ναι. Και του λέει χαλαρώσαμε κι αυτά. Και την άλλη μέρα ήταν. Ή πιο Κόλμαν όλο το που κάνει μετά. Ναι. Πραγματικά είναι ωραίο μήνυμα αυτό που περνάς. Και η σύπνοια είναι πολύ σημαντική. Γιατί νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Δηλαδή και το αγωνιστικό. Καθόλου. Βασικά. Αντιθέτως. Σε όλα τα αθλήματα πιστεύω ότι κανείς δεν έχει χωρίσει κάτι. Δηλαδή και πάνω στο stage. Και αν κάποιο ποτέ συναντηθεί κάποιο στο stage, όλα θα κρυθούν εκεί και είναι μια στιγμή νίκη
η οποία όμως δεν ακυρώνει τις σχέσεις και τις καθόλου απολύτως. Τις καλές προθέσεις που μπορεί να έχει κάποιος. Γιατί όπως το εκεί λες πρέπει, αυτό, παίζει ρόλο ο χαρακτήρας. Ναι, η δύναμη του χαρακτήρα. Μπράβο, πολύ σωστό. Και νομίζω ότι εσύ και εγώ και ο καθένας μας που ασχολείται προσπαθούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι για το καλό του αθλήματος που εν τέλει όλους ευνοεί αυτό το πράγμα. Και τα παιδιά που παρακολουθούν, γιατί και π.χ. το Σαββουλάκι π.χ. να παρακολουθούν. Πόσα βίντεο να δεις στο Σαββουλάκι, δηλαδή θα δεις ένα βίντεο, θα τελειώσει το βίντεο. Καλό είναι να υπάρχει μια άλλη πληροφορία και κάπου άλλο να πάει να δει. Να πάρει και μια διαφορετική και άποψη. Και εμείς ήδη είμαστε αυτό κάνουμε. Ναι. Ο Σταυρουλάκης μπορεί να δει βίντεο του ντόκου. Ακριβώς. Θα δει το Σταυρουλάκη. Ακριβώς. Θα ανοίξω το YouTube, θα δω τον Justin, θα δω τον Α, θα δω τον Β, θα δω τον Ικόκα. Μα εγώ και πάρα πολλές φορές για μένα το να χαίρομαι όταν κάποιοι έχουν κανάλι, γιατί έτσι μαθαίνω και νέα τους πολλές φορές. Δηλαδή θα μπορώ να δω ένα βίντεο τους και θα δω και λίγο και τι κάνουν. Θα πούνε κάποιες πληροφορίες που μπορεί να μην ξέρω. Τώρα, ας πούμε, εδώ είπες πολλές πληροφορίες. Για το τι συνέβη, για τις δυσκολίες που πέρασε στην προετοιμασία. Και ο κόσμος δένεται μαζί σου. Δηλαδή, αντιλαμβάνεται και κάποια πράγματα που βλέποντας την ωραιοποίηση μιας φωτογραφίας ή ενός βίντεο ή ωραίο το μετάλλιο στο στήθος, αλλά ο πόνος, οι τραυματισμοί και όλα αυτά. Ο άλλος δεν τα ξέρει. Και είναι ωραίο να τα μοιραζόμαστε με τον κόσμο για να ξέρει και ο κόσμος. Πολλές φορές το λέω ότι η τέλεια συνθήκη για να προετοιμαστεί κάποιος ή να κάνει το οτιδήποτε δεν θα υπάρξει ποτέ. Πάντα θα υπάρξει μια αρρώστια ενδιάμεσα, πάντα θα προκύψει κάτι. Δηλαδή, ποτέ δεν θα γίνει μια προετοιμασία τέλεια. Απλά εμείς οφείλουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε να τις διαχειριστούμε και να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από αυτό. Κάποιος θα αντιμετωπίσει τις μεγαλύτερες δυσκολίες, κάποιος λιγότερες, αλλά δεν θα υπάρξει ποτέ η τέλεια συνθήκη. Γι' αυτό καλό είναι ό,τι είναι να κάνουμε, να παίρνουμε την απόφαση και να πέφτουμε με τα μούτρα σε αυτό και ό,τι μας φέρει ο δρόμος μας μπροστά. Να προσπαθήσουμε να το αντιμετωπίσουμε με γενναιότητα και να μην το βάζουμε κάτω. Ακριβώς, τα λες πολύ καλά. Εγώ θα τόνιζα εδώ δύο σημεία, δύο πράγματα θα να τονίσω. Πρώτον, αυτό που χαίρομαι είναι ότι στο αίμα μας εμείς οι Έλληνες έχουμε τον πατριωτισμό και έχουμε, δηλαδή, πώς να σου πω, βλέπουμε ότι τον αδίκησαν, παράδειγμα, τον Σταυρουλάκη σε αυτόν τον αγώνα. Έτσι, βγήκε στο εξωτερικό, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αυτό είναι το καλό του social media, δηλαδή και με τα βίντεο που βγάζουμε μπορεί ο κόσμος να είναι κοντά μας, να βλέπει τι γίνεται καθημερινά. Ναι. Μερικές φορές μπορεί να είναι και βαρετά, δηλαδή μας δείχνει πάλι, τρώει το πρωί, παίρνει παράδειγμα κρεατίνη, παίρνει γλουταμίνη κλπ. Ναι, αλλά είναι αυτό που κάνω καθημερινά για να φτάσω σε ένα σημείο. Ας είναι βαρετό. Πρώτον αυτό, ότι ο κόσμος δένεται μαζί σου, έρχεται μαζί σου σε αυτό το ταξίδι, άσχετα άμα δεν σε ξέρει προσωπικά, δηλαδή αισθάνεται δεμένος μαζί σου. Πας στον αγώνα, βλέπει το πόσο δύσκολες συνθήκες έχεις περάσει ακόμη και περνάς και ίσως κατά ένα μεγάλο ποσοστό νιώθει μερικά πράγματα που νιώθεις και βλέπει παράδειγμα σε αδικούν. Ναι. Τι θα κάνει ο Έλληνας, το έχει στο αίμα του, είναι πατριώτης και θα σε υποστηρίξει ακόμα πιο πολύ με άλλο τρόπο. Ναι, συμφωνώ. Θα πούνε, ξέρεις, οι βλάκες αυτοί παράδειγμα, κοίτα, τον αδίκησαν. Εμείς θα τους δείξουμε, τον στηρίζουμε ακόμα πιο πολύ, τον Παντελή. Μπράβο, ναι. Αυτό που θα σου συμβούλευα εγώ και αυτό έχω σκοπό να κάνω, αν θα κάνω αγώνα του χρόνου και καταφέρω να γυρίσω, να ανοίξω κανάλι του YouTube, αλλά αυτό είναι ικανό μόνο όταν υπάρχουν και χορηγοί από πίσω και το ξέρεις. Ναι. Και να υπάρξουν οι χορηγοί, δυστυχώς κοιτάζουν τα νούμερα. Ναι. Δηλαδή το να βγάζουμε και βίντεο ακόμα στην προετοιμασία, στο off-season, στην δίαιτα, στο ταξίδι που θα κάνεις, στο ταξίδι που ταξιδεύεις, την ημέρα που θα ταξιδέψεις. Παράδειγμα στην Ισπανία. Αυτά τα αγαπημένα μου. Είναι τα καλύτερα. Και μετά λες, και ήδη μας αυτά κάνουμε. Και ήδη μας βλέπουμε τους άλλους το τι κάνουν. Εγώ σε όλους μου τους αγώνες έχω κάνει βλογκάκια με τους αγώνες. Με μία απλή GoPro. Και είναι τα αγαπημένα μου βίντεο. Εσύ. Δηλαδή, όποτε περνάω και γυρίζω πίσω να το δω, γιατί ξέρω ότι για όσα χρόνια για να περάσουν. Θα είναι και μια, ξέρεις, θα είναι μια γλυκιά ανάμνηση για μένα. Δηλαδή, ξέρεις, αύριο μεθαύριο θα γυρίσει ο γιος μου, θα είναι πιο μεγάλος, θα το δούμε μαζί, ας πούμε. Που έφυγε ο παπάς και πήγε, ξέρω εγώ, στη Ρουμανία, ή μου είχαν χάσει τη βαλίτσα στη Ρουμανία και ήμουν 4 μέρες να πεθάνω από το άγχος μου. Μετά στην Πορτογαλία, μετά είχα αρρωστήσει και το κρύβα από τον κόσμο. Δεν το είπα στην αρχή, επειδή ξέρεις, είχα κάνει 2 συνεχόμενους αγώνες στο εξωτερικό και είχαν προκύψει και στα 2 προβλήματα. Δηλαδή, στη μία είχα χάσει τη βαλίτσα μου, στην άλλη είχα πάει μέσω COVID. Και είχα αναγκαστεί τη μέρα του αγώνα να πάω να κάνω rapid test και ήμουν 4 ώρες στο νοσοκομείο. Έχασα την ροή των γευμάτων μου. Στρεσαρίστηκα υπερβολικά πάρα πολύ και θεωρώ ότι επηρέασε την εμφάνισή μου αυτό. Σίγουρα επηρέαζε. Ξέρεις, και αυτά όλα τα είχα μοιραστεί με τον κόσμο. Οπότε ξέρεις, μετά φεύγω να πάω στην Πορτογαλία και είμαι άρρωστος. Και λέω, φίλε, δεν θα το πω. Γιατί πάω στον πρώτο αγώνα σου που είναι στα βουλά και κάνεις τη βαλίτσα. Στο δεύτερο πα για rapid test.
Τώρα είσαι άρρωστο. Δηλαδή, Μάρθα Βούρτση η φάση και αποφασίζω να ξέρει τι, δεν από ότι είμαι άρρωστο. Ξέρεις, θα γίνω καλύτερα, ρε φίλε. Γιατί φαντάσου, Βαλάντι, έφυγα Δευτέρα από εδώ. Δευτέρα, μάλλον όχι, αρρώστησα Δευτέρα και ταξίδευα Τετάρτη. Από Δευτέρα μέχρι Τετάρτη ήμουνα με πολύ σοβαρές, ξέρεις, τουαλέτα κτλ. Λέω, ρε φίλε, πόσο να μου κρατήσει. Οπότε ξέρεις, εγώ κάνω το βλογκάκι ότι ταξιδεύω, ότι πάω στην Πορτογαλία κτλ. Αλλά όλοι ξέρουν ότι παίζω μείον 100, η κατηγορία μου είναι μείον 102. Έχω πει ότι έχω κάνει άδειασμα, ότι είμαι 95 κιλά, ότι είμαι 95,5. Δεν μπορώ να του πω τώρα μια στιγμή να του παρουσιάσω χωρίς λόγο. Παιδιά, είμαι 89,5 κιλά, θα παίξω. Και ανοίγω την κάμερα. Στιγμή, ναι. Ναι, και ανοίγω την κάμερα κάποια στιγμή, ξέρεις, απευθυσμένος. Μία μέρα πριν τη ζήτηση, λέω παιδιά, το έχω κρύψει, δεν το έχω πει, αλλά έχω κάποια σοβαρά θέματα. Μου έχει συμβεί αυτό. Δεν θέλω να, κάθε φορά να το παίζω κλάψα και να ανοίγω να λέω ότι κάτι μου συμβαίνει κτλ. Αλλά επειδή πρέπει να σα πω ότι αύριο θα παίξω σημείο 90, πρέπει να σε αιτιολογήσω τον λόγο. Πώς έγινε. Γιατί ξέρεις, μέχρι πρώτη ενός είχα πει ότι είμαι 95,5. Πώς μια στιγμή πήγα 89, καταλαβες. Και ξέρεις, όλοι τις προάλλες είχαμε βάλει και τα θυμάσαι αυτά μετά και είναι πραγματικά ωραία βίντεο γιατί τα έχουν αξία και για σένα που τα τραβάζεις, παιδί μου. Εννοείται, ναι, και ναι. Τα έχεις ζήσει κιόλας και όταν τα βλέπεις ξαναζωντανεύουν οι αναμνήσεις αυτές. Ναι. Γενικώς έτσι τα λατρεύω τα βίντεο που έχουν να κάνουν με ταξίδι, που γενικώς υπάρχουν παραστάσεις και αλλάζουν, δηλαδή είσαι στο αεροδρόμιο, μετά πας στο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι τα βλέπει πιο ευχάριστα ο κόσμος, ξέρεις, επειδή αλλάζουν οι παραστάσεις και λίγο είναι σαν μικρά ντοκιμαντέρ και τα λατρεύω εγώ τέτοιου είδους βίντεο. Και εγώ. Ναι, εγώ ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακόμα ναι. Και το γέμισμα που θα φας, θα τρως ανά μία μισή ώρα, το τι γέμισμα θα κάνεις. Ναι, ναι. Εγώ να φανταστείς, τώρα που τρώω τα 10 γεύματα τη μέρα του off-season, ψάχνω να βρίσκω full day of eating. Δηλαδή ναι, να φανταστείς. Ναι. Συνέχεια, δηλαδή είναι περίεργο. Βλέπεις κάποιον άλλον που τρώει 6, 7, 8, 9 φορές τη μέρα και δεν κάνει τίποτα, αλλά τρώει. Ναι, κάθεσε τρως με το πιάτο και δηλαδή σου δίνει μια μικρή όθηση. Και από τις πιο ωραίες εμπειρίες σε αγώνα ήταν τη χρονιά που είχαμε παίξει μαζί στο EFL. Στο EFL στην Πράγα. Ναι, γιατί ήμασταν φίλοι, ήμασταν. Δηλαδή και εγώ τώρα σου πούμε. Εκεί με κέρδισες. Εγώ είχα βγει πολύ χαμηλά. Εντάξει, αυτά τώρα συμβαίνουν στους αγώνες. Τώρα είναι μια λάθος. Και εγώ τώρα είχα βγει δεύτερος Δανία, δεύτερος Πορτογαλία και πήγα στη Ρουμανία και βγήκα ένατος. Δηλαδή εκεί που είχα πλησιάσει και είχα αγγίξει και λέω τώρα θα πάω στη Ρουμανία και έχω πάρει δύο δεύτερες θέσεις και πάω να το πάρω. Βγήκα ένατος. Δηλαδή έφαγε το χαστούκι δηλαδή, και πόνεσαι. Δηλαδή σε αυτά τα σημεία λίγο να μην σου πάει καλά, λίγο να μην, κάτι να μην σου βγει όπως θέλεις. Άμα οι υπόλοιποι είναι και οι υπόλοιποι καλοί αθλητές. Είναι πολύ εύκολο. Εννοείται. Όταν παίζει με 30 άτομα και είναι όλοι τους πολύ καλοί. Είναι πάρα πολύ εύκολο να κατρακυλήσεις τις θέσεις. Παίζουν πολύ μικρές λεπτομέρειες στον ένα ρόλο και πολλά άλλα βέβαια, αλλά πρέπει να το πάρεις όπως πρέπει να το πάρεις. Αλλά όπως είπαμε, το ταξίδι. Το ταξίδι είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι τώρα ότι εκεί πρώτη φορά σε γνώρισα από κοντά, που σου λέω, ειδικά εκείνη την περίοδο το 17, φαντάζομαι ότι εγώ είχα επιλέξει τον James, δηλαδή επέλεξα προπονητή τον James, επειδή είχα δει ότι ήταν προπονητή σου. Ναι. Οπότε το ότι ήμασταν στο ίδιο δωμάτιο, ας πούμε, και σε γνώρισα από κοντά. Και ήμουνα με τον James και μας έβλεπε ο James. Δηλαδή έλεγα, ρε, το ζω αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή ήμουνα με τον Dennis James, έβλεπε τον Dennis James και πώς ήταν μπροστά τον Dennis James, ήμουν με τον Dennis James, με διόρθωνε. Και μετά καθόμουν και έβλεπε εσένα που πώς άρεσε με τον Dennis. Μετά ήταν και ο Ούγγρος, ένας άλλος που είχε πολύ καλός, που έπαιξε στην 100. Και ο Γερμανός, τέσσερις είχε. Ο Αντόλφος. Ο Αντόλφος, που έπαιξε, είχε βγει δεύτερος πίσω από τον. Με τον τέτοιον είχε παίξει τότε. Με τον Γκρίζανεκ. Βγήκε δεύτερος ο Αδόλφος, ναι. Είχε βγει πρώτος ο Κρίζανεκ τότε. Παρεπιπτόντως και ο Αδόλφος έχει εξαφανιστεί από τα social media εδώ και μερικούς μήνες. Α, ναι. Ναι, έχασε όλους τους χορηγούς, δεν ξέρω τι έχει συμβεί μαζί του. Γιατί δεν είχε πάει στο Κουβέιτ ή στο Ντουμπάι, δεν ξέρω, ή στο Κουβέιτ ή στο Ντουμπάι. Και είχε φύγει από τη Γερμανία λόγω θέμα εφορίας κλπ. Γιατί πλήρωνε πολύ εφορία στη Γερμανία. Και είχε κάνει την κίνηση μαζί με την κοπελιά του και πήγα, νομίζω, στο Ντουμπάι, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά το Oxygen Gym είναι στο Κουβέιτ, έτσι. Ναι, στο Κουβέιτ είναι. Ναι, που παρεπιπτόντως εκεί θέλω να πάω κάποια στιγμή και ίσως το καταφέρω αυτή τη χρονιά. Ναι. Και ίσως αν βγουν YouTube βίντεο θα βγει και εκεί πέρα. Φοβερό. Θα είναι πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Αξίζει. Μα αυτός ο Αδόλφος είχε κάνει και μαλακιά άλλη, θυμάσαι τι είχε γίνει. Το θυμάσαι. Με την τσάντα. Που είχε πάρει την κάρτα και την είχαν πάρει. Που είχε κάνει κάτι, είχε βουτήξει κάτι κινητά. Τι είχε κάνει. Είχε πάρει, νομίζω, μια τσάντα. Είχε πάρει μια τσάντα, είχε κλέψει μια τσάντα.
Και έγινε μεγάλο θέμα, ρε παιδί, μετά. Και όχι, δεν ήταν δικιά μου. Συγγνώμη, νόμιζα ότι ήταν δικιά μου. Ξέρεις, κάτι λίγο περίεργα. Ναι. Μετά ανέβηκε όμως πάρα πολύ. Τον υποστήριξαν εδώ στη Γερμανία πάρα πολύ οι φίλαθλοι. Και αγόραζαν μαζί με το κωδικό του. Και είχε έτσι μια πολύ, πολύ μεγάλη οικονομική στήριξη, θα έλεγα. Ναι. Και δεν τον πείραζε μετά, δηλαδή, το αρνητικό αυτό που είχε βγει στην επικαιρότητα. Ναι. Και είχε συνεχίσει, πήρε την κάρτα στο Dennis James Classic. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Ναι, έγινε επαγγελματίας. Εντάξει, στους επαγγελματικούς αγώνες μετά δεν κατάφερε να κάνει κάτι. Ναι, ναι. Γιατί εκεί πέρα, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο. Και τώρα δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει το New York Pro που είναι τώρα το Σαββατοκύριακο. Ναι, το ξέρω. Ναι. Παίζει ο Tim Budesheim. Τρομερός. Με τον Tim ήμασταν πάντα μαζί μία-δύο θέσεις σε διαφορά. Είμαι τρομερός. Κέρδισε, μάλλον, ναι, μάλλον πάντα με κέρδισε. Τον είχαν στο Σαν Μαρίνο που κέρδισε την επαγγελματική του κάρτα. Θα έλεγα ήμουν καλύτερος. Τον βγάλαν πρώτο, εγώ βγήκα τρίτος. Ναι, 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 ναι. Είχε βγάλει και DVD τότε που βγήκε επαγγελματίας σε εκείνον τον αγώνα. Και στο επαγγελματικό βγήκε τέταρτος εκείνη την ημέρα. Και βγήκε αμέσως την επόμενη μέρα. Τέταρτος. Αλλά στο DVD που ήταν, που ήμασταν top 3, οι συγκρίσεις μαζί μου κομμένες όλες. Δεν υπάρχει ούτε μία σύγκριση. Ούτε μία. Στο DVD. Όχι. Ναι. Ναι, αλλά έχει ξεφύγει, έχει γίνει πάρα πολύ καλός. Φέτος ειδικά έχει κάνει, ναι, τον μπαμ. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός, αλλά παίζει και από τη Γερμανία ο Βόσνιος, ο Έμιρ. Δεν ξέρω, τον Έμιρ τον ξέρεις. Τρομερός, με τους γλουτούτσους τους γραμμωμένους. Πού είναι 23 χρονών, 24. 23 είναι, ναι, πολύ καλός και είναι λίγο αντίζηλοι, ας πούμε, μαζί με τον Τιμ, ποιος είναι καλύτερος και λοιπά. Και παίζουν και οι δύο τώρα στο New York Pro, Το New York Pro, ναι, ναι, ναι. Θα γίνει σφαγή. Εντάξει, ο Walker είναι τρομερός. Παίζει ο Walker, έτσι. Ναι, παίζει. Νομίζω ότι, εντάξει, δεν θα έχει πρόβλημα. Θα το καθαρίσει. Παίξει ο Τόνιο Μπούρτον που κέρδισε πέρυσι. Μπράβο. Και αυτός πολύ καλός. Αυτός παίζει. Τον Μπιφ, τον ξέρεις, τον πες τον. Αυτό με τα ζουγουρά τα μαλλιά. Μπιφ, πώς θα είσαι, Στιου Μπιφ. Δεν μου λέει τώρα κάτι το όνομά του. Φυσιογνωμικά θα το ξέρω σίγουρα. Είναι αυτός που φαίνεται σαν να φοράει περούκα, έτσι, με τα σγουρά τα μαλλιά. Που κάνει vacuum και έχει μεγάλα πόδια. Ναι, κάνει vacuum. Ναι, 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 ναι. Και αυτός πολύ καλός. Ναι, πολύ καλός και αυτός, ναι. Αλλά νομίζω, ξέρεις, η άλλη είναι ένα θεωρώ έτσι, θεωρητικά νομίζω ότι η άλλη είναι ένα σκαλοπάτι πάνω, δηλαδή είναι... Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βγει στην πεντάδα. Ναι, ναι. Ακόμα και ο Έμιρ μπορεί να βγει στην πεντάδα, είναι πολύ κοντά μαζί. Αλλά για φαντάσου, Παντελή, να είσαι επαγγελματίας και να ετοιμάσαι για το New York Pro, έτσι. Ναι. Γιατί πιστεύω η Νέα Υόρκη είναι φανταστική πόλη. Μα είναι απίστευτα όμορφη πόλη. Παίζει και ο Αντιλάκος. Το New York Pro. Ναι. Έλα, βρε εσύ. Ναι. Εκεί πέρα μένει, νομίζω, όμως, έτσι, στο New Jersey. Ναι, ετοιμάζεται, το είδα. Είδα κάτι φωτογραφίες ότι ετοιμάζεται. Ναι, θα παίξει. Okay, ναι, έχω καιρό να τον δω. Είχα ακούσει ότι είχε πάρει κάρτα. Ναι, είχε πάρει στο NPC, είχε πάρει μέσα σε μια. Είχε κάτι κατηγορία Masters, C40, κάτι τέτοιο. Εκεί, ναι, πρέπει να δίνουν και πάρα πολλές κάρτες. Σε εκείνη την ώρα είχαν δώσει δεν ξέρω πόσες κάρτες. Πάρα πολλές. Δίνουν πολλές κάρτες στην Αμερική. Ναι, απλώς εμείς δεν δικαιούμαστε να παίξουμε NPC στην Αμερική. Ναι, ναι. Μα και πού να πας στην Αμερική, είναι τεράστιο το ταξίδι. Αλλά για σκέψου, λέω, η Νέα Υόρκη είναι πανέμορφη πόλη. Είναι πανέμορφα. Ναι, ναι, ναι. Και για να σκέψου να παίζει εκεί πέρα, έτσι, ναι, στη Νέα Υόρκη. Και ακόμη και σαν φίλαθρο, ναι, να πα. Και... Να πει ότι θα πάω να κάνω λίγα ψώνια. Ο Αντιλάκος έχει κάνει. Ο Αντιλάκος ζει χρόνια στη Νέα Υόρκη, έτσι. Πήγε, ναι, έφυγε, ζει Νέα Υόρκη. Δηλαδή, μπράβο του παιδιού. Έχει κάνει, το κυνηγάει, το κυνήγησε. Και μπράβο του. Μπράβο του, ναι, ναι, ναι. Μου το είπε ο Κώστας από το bodybuilder.gr. Ναι. Γιατί και ο Κώστας στη Νέα Υόρκη είναι στο New Jersey και μου είχε πει ότι ο Τιλάκος ότι έχει κάνει καλή προσπάθεια. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και εκεί πέρα. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα βέβαια προφανώς. New York Pro, κορυφαίος αγώνας, αλλά και μόνο που πατάς αυτό το stage, ζεις ένα όνειρο, έτσι. Δηλαδή, μόνο που θα ζήσεις να είσαι στα αποδυτήρια με αυτούς τους αθλητές και να μοιραστείτε το ίδιο stage, είναι επιτυχία από μόνο του. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς έτσι, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε, τι άλλο θες να δείξουμε. Εγώ τι ήθελα να πω, κάτι όσον αφορά. Ξέρεις, να πούμε τώρα κάτι έτσι προς το τέλος, να κλείσουμε για να μην βγει πάρα πολύ μεγάλο, να μπορούν να το δουν ευχάριστα. Ναι. Τι λες εσύ. Να σου πω αυτό που είπαμε πριν που μιλήσαμε off cameras. Ναι. Η ηλικία δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο στο τι θα κάνετε σε άποψη με στόχους που έχετε βάλει στην προσωπική ζωή όσον αφορά στο άθλημα αυτό. Ναι. Δηλαδή είστε πάνω από 40, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πετύχεις το στόχο σου. Ναι. Βλέπετε τώρα το παράδειγμα το δικό μου. Το σώμα μου είναι ξεκούραστο, το σώμα μου δεν είναι καταπονημένο.
με καλή διατροφή, καλή προπόνηση, αεροβική κάθε μέρα. Στο συμβουλεύω μπράβο, μπράβο. Για οποιοδήποτε. Και εγώ, το λατρεύω, το λατρεύω. Αεροβική κάνω full. Μ' αρέσει. Βαλάντι, μου φτιάχνει τη μέρα, ρε. Άμα σηκωθώ να κάνω το κάρντιό μου, όλη την ημέρα είμαι πιο δραστήριος. Το ίδιο και εμένα. Και μπορώ να φάω καλύτερα. Αν δεν κάνω κάρντιο το πρωί, δεν μπορώ να φάω. Δεν αισθάνομαι καλά. Ναι. Έστω είναι και 20 λεπτά μόνο. Ναι. Κάντε καλή διατροφή, πάρτε τις βιταμίνες σας, πάρτε τα αντιοξειδωτικά σας, κάντε την αεροβική σας. Φυσικά θα φας και κάτι από έξω. Φυσικά θα φας και με τους φίλους σου κάποια μακαρονάδα, κάποιο τσιπς, θα φας κάποια λιπαρά. Okay. Προσέξτε τη διατροφή σας. Κάντε, αν μπορείτε, 3 με 4 φορές τουλάχιστον προπόνηση την εβδομάδα. Ακούστε το σώμα σας. Δέχομαι πολλές φορές μηνύματα, Βαλάντι, είναι αυτός ο τρόπος που κάνω προπόνηση, είναι σωστός ή λάθος? Τίποτα δεν είναι σωστό, τίποτα δεν είναι λάθος. Αν αισθάνεσαι καλά και νομίζεις ότι σε βοηθάει και δεν πονάς και βλέπεις επιτεύξεις, κράτησέ το. Κάτι πολύ βασικό, μείναμε πολύ στα περί τα δικά σου και δεν μιλήσαμε καθόλου για προπόνηση, έτσι πολύ και διατροφή. Και αυτό που λες τώρα εσύ είναι κάτι που ο κόσμος τώρα στέκεται σε επιφανειακά πράγματα. Νομίζει, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει καλύτερη άσκηση. Νομίζει ότι υπάρχει το καλύτερο σπίτι προπόνησης. Όλα έχουν να κάνουν με τις εντάσεις. Όλα έχουν να κάνουν με τις εντάσεις και με το πώς απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Τώρα, να σου δώσω εγώ ένα πρόγραμμα προπόνησης, το οποίο εσύ δεν σου αρέσει καμία άσκηση από αυτές. Είναι με μαθηματική ακρίβεια ότι δεν θα εξελιχθείς πολύ καλά μέσα σε αυτό το πρόγραμμα προπόνησης. Και ας εγώ, ας πούμε, κι ας είναι οι αγαπημένες δικές μου ασκήσεις ή οι δικές σου, Βαλάντι, να τις δώσεις ένα παιδί. Άμα δεν του αρέσουν αυτοί να τις εκτελέσει, να έχει την επιθυμία να πάει στο γυμναστήριο και να δώσει το καλύτερο του εαυτό, δεν θα αποδώσει. Και μπορεί και να κάνει. Το mastermind connection, έτσι, να αισθάνεται το μη που γυμνάζεται. Και το μη και να θέλει να εξελιχθεί μέσα από αυτό. Δηλαδή να προσπαθεί να βελτιώσει τους αριθμούς του, να βελτιώσει, να μικρύνει τα διαλύματά του ή να μεγαλώσει τα διαλύματά του και να αυξήσει τις επιβαρύνσεις του. Γενικά να προσπαθεί η κάθε προπόνηση να του αποφέρει κάτι. Να βελτιώνεται μέσα από αυτό. Δηλαδή, να μην είναι συνεχώς ένα μονότονο και ίδιο ακριβώς πράγμα. Πρέπει να προσπαθούμε να εξελιχθούμε μέσα από αυτό. Και συνέχεια αυτό που λες εσύ τώρα, ότι π.χ. μπορεί να ανεβάσει την προπόνησή μου. Εγώ μου συμβαίνει πάρα πολύ συχνά να ανεβάζω την προπόνησή μου και θα μου πει ο άλλος, ξέρω εγώ, θα με διορθώσει, να μου πει εκτελείς, ξέρω εγώ, και οι αγκώνες σου δεν είναι κλειστοί. Γιατί κάνεις 2 πιέσεις, γιατί κάνεις 3 πιέσεις, γιατί. Δηλαδή στέκονται σε πράγματα. Δηλαδή βλέπεις, ρε φίλε, ότι αυτή τη στιγμή προφανώς αυτό που κάνω έχει αποτέλεσμα. Εφόσον έχει αποτέλεσμα, για ποιο λόγο να μην το κάνω? Και κάτι άλλο, ας πούμε, είναι ότι ανεβάζω μια προπόνηση. Αυτή η προπόνηση προφανώς δεν είναι η πρώτη και η τελευταία της ζωής μου. Είναι μια προπόνηση από τις εκατοντάδες προπονήσεις που έχω κάνει. Και την ανεβάζω. Δεν είναι ότι σε μια άλλη προπόνηση δεν μπορώ να κάνω άλλες ασκήσεις. Δηλαδή, μπορεί να έχεις, μπορεί να έχει, ο κάθε αθλητής μπορεί να έχει ένα σκοπό, να πει ότι αυτή τη βδομάδα θα κάνω ελαφριά προπόνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα παίξω σκοπίμως αυτό το είδος προπόνηση. Ακριβώς. Δηλαδή το να κρίνουμε τον ένα και τον άλλο, να κατακρίνουμε, δεν έχει νόημα. Νόημα είναι να προσπαθούμε, δηλαδή όταν θα δούμε την προπόνηση του Σταυρουλάκη, μήπως μπορέσουμε και καταλάβουμε το πώς αισθάνεται εκείνη τη στιγμή που κάνει αυτή την προπόνηση, γιατί την κάνει. Και ποιος είναι ο στόχος του, για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε κάτι. Δηλαδή, στην ουσία να κλέψουμε κάτι από αυτό που μας ήδη δίνει ο Σταυρουλάκης εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή, σαν να σου λέει, νοήτο, δες τι κάνω και πάρε αυτό που νομίζεις ότι θα σε βοηθήσει. Και ό,τι θέλεις. Και πρέπει να πειραματιστείς. Μπορεί από εκεί να μην πάρεις τίποτα. Γιατί γι' αυτό ανεβαίνουν και πολλές διαφορετικές προπονήσεις. Δεν ανεβάζουμε κάθε φορά την ίδια προπονήση στήθους, ούτε την ίδια προπονήση πλάτης. Γιατί κάθε φορά. Σίγουρα είμαστε και αθλητές που δεν νομίζω θα πάμε στην προπόνηση στο γυμναστήριο για να χάσουμε χρόνο. Δηλαδή, οτιδήποτε θα κάνουμε, έχουμε κάτι στο μυαλό μας. Θέλουμε κάτι να πετύχουμε. Ναι. Για αυτόν τον λόγο, ακούστε το σώμα σας. Για κάποιους δεν είναι προφανές αυτό. Για κάποιους. Όχι, ναι, σίγουρα. Ναι. Ειδικά όμως όταν είσαι αθλητής σε αυτό το επίπεδο και προσπαθείς να πετύχεις κάτι, η κάθε μέρα που περνάει παίζει ρόλο. Δηλαδή, ακριβώς. Το κάθε γεύμα που θα φας ή δεν θα φας, παίζει αποφασιστικό ρόλο για την πορεία σου αργότερα. Ναι. Το θέμα είναι πόσο το θες. Ναι. Τώρα, αν δεν θες κάτι πολύ σοβαρά, φυσικά θα χάσεις το επόμενο γεύμα, θα πεις δεν πειράζει, ας βγω σήμερα με τον φίλο, με τον ξάδερφο, με την ξαδέρφη, με τη φίλη, ας κοιμηθώ λίγο, ας δεν φάω, ας πιω ένα ουισκάκι παραπάνω κλπ. Είναι το θέμα το τι θέλει ο καθένας στη ζωή του
Και από τη στιγμή που κάποιος όμως έχει επιλέξει αυτό το δρόμο, τον δύσκολο επαγγελματικό, και μη σου αποφέρει τίποτα, μη σου δώσει ποτέ μια επαγγελματική κάρτα ή οτιδήποτε, πιστεύω το lifestyle αυτό μας αρέσει. Ναι, ναι. Εμένα μου αρέσει να πάω στην κουζίνα τώρα και να κάνω να ετοιμάσω το επόμενο γεύμα, ναι, και να ανοίξω το YouTube και να δω τώρα παράδειγμα μια προετοιμασία, να δω ένα full day of eating ή αυτό τώρα το που είπαμε για, για τη Νέα Υόρκη. Ναι, μου αρέσει, ναι, αυτή η διαδικασία. Ναι, ναι, ναι. Προφανώς, αλλιώς δεν θα έκανες bodybuilding. Επίσης, κάτι άλλο τώρα. Τώρα που συζητάμε για τις δυσκολίες και συζητάμε για ότι πρέπει να κάνεις κάποια πράγματα, ότι δεν πρέπει να χάνεις τα γεύματά σου, πολλά παιδιά νομίζουν ότι το κίνητρο, ότι έχουμε ένα μόνιμο κίνητρο που πας κάθε μέρα με διάθεση να κάνεις προπόνηση, έχεις πολύ μεγάλη διάθεση να κάνεις τα γεύματά σου. Δεν γίνεται κάθε μέρα να είσαι με κίνητρο. Και εκεί είναι η όλη διαφορά. Ότι θα πας να κάνεις προπόνηση τη μέρα που δεν νιώθεις καλά. Θα κάνεις τα γεύματά σου ακόμα. Υπάρχουν αυτές οι μέρες. Ναι. Απλά θέλω να πω στα παιδιά. Δεν θα είσαι όρεξη. Ναι. Θα πω, απλά θέλω να πω στα παιδιά, ρε παιδί μου, ότι αυτό συμβαίνει και σε εμάς και σε όλους. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι εμείς, επειδή έχουμε πάρει έναν δρόμο και μας αρέσει το bodybuilding, ότι κάθε μέρα που ξυπνάμε πάμε με όρεξη στην προπόνηση και κάθε μέρα έχουμε όρεξη να φάμε 6 γεύματα. Όλοι οι άνθρωποι χάνουν το κινητρό τους. Δηλαδή θα συμβεί κάτι στην προσωπική σου ζωή, θα συμβεί κάτι στα επαγγελματικά σου. Θα έρθει η ώρα που θα νιώθεις ένα ράκος συναισθηματικά και όμως εκείνη την ημέρα θα πας προπόνηση. Και εκεί, δηλαδή, θα βρεις τη δύναμη τη μέρα που όλα είναι στραβά να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Και εκεί είναι που κάνεις τη διαφορά έναντι των υπολείπων. Ο Μοχάμεντ Άλι έλεγε ότι συχαίνεται κάθε δευτερόλεπτο της προπόνησης. Το συχαίνεται. Ναι. Okay. Ο Μοχάμεντ Άλι. Αλλά γι' αυτό έκανε τη διαφορά. Γιατί ενώ συχαινόταν την προπόνηση, ήταν κάθε μέρα εκεί για να εκτελέσει αυτό που έπρεπε να κάνει. Εκεί είναι η διαφορά. Εγώ πιστεύω ότι πολλοί αρχάροι φυσικά δεν μπορούν να γνωρίζουν τον τρόπο. Δηλαδή, μερικές φορές δίνουμε κάποιες πληροφορίες εμείς που λέμε ότι κάνε αυτό του είδους προπόνηση ή κάνε μεγαλύτερα διαλύματα, έχει ξεκουράσει. Αυτά μπορεί φυσικά ένας αρχάριος να μην τα γνωρίζει καλά. Γι' αυτό είναι καλό να έχεις έναν coach, βέβαια, ο οποίος σε κοατσάρει. Έναν coach όμως ο οποίος δεν είναι ύπουλος ή δεν θέλει απλώς να σου πάρει χρήματα για να μπορέσει να σε κλέψει στην ουσία. Κάποιος που θα θέλει να σου δώσει πληροφορίες σωστές. Και θα πρέπει βέβαια να βασίζεσαι σε αυτό το προπονητή και να μην κοιτάς βέβαια τι κάνει ο άλλος ο προπονητής. Γιατί πώς λένε, υπάρχουν χίλιοι δρόμοι οι οποίοι θα σε οδηγήσουν στο στόχο σου, έτσι. Βέβαια. Μπορεί ο Σταβουλάκης να δουλεύει με τον Α τρόπο, ο Ντόκος να δουλεύει με τον Α τρόπο, με τον Β τρόπο. Δεν σημαίνει ότι ο μόνο ένας δρόμος είναι ο σωστός και ο άλλος είναι λάθος. Οι δρόμοι κάπου συναντιούνται. Όλοι οι δρόμοι έχουν κάποιο υπόβαθρο και σίγουρα όταν ένας προπονητής δουλεύει με έναν αθλητή του, προσπαθεί να καταλάβει και να σπουδάσει το σώμα του, το πώς λειτουργεί. Στην αρχή μπορεί να σου δώσει, ναι, να σου δώσει ένα στάνταρ πρόγραμμα προπόνησης και διατροφής, αλλά ο καλός ο προπονητής θα φανεί σε εκείνο το σημείο αργότερα στις αλλαγές που θα κάνει σε αυτό το πρόγραμμα. Ακριβώς. Οπότε, πιστεύω και οι δύο είμαστε. Κάνεις online coaching, έτσι? Ναι, ναι, φυσικά, εννοείται. Ωραία. Οπότε πιστεύω και εσύ και εγώ από τη δικιά μου πλευρά κλπ. Είμαστε άτομα οι οποίοι έχουμε δώσει και οι ίδιοι μας πολλά χρήματα σε προπονητές. Πολλά. Για να μάθουμε. Είναι στην ουσία είναι σαν σεμινάρι. Δηλαδή κάτι δίνεις λεφτά για να προχωρήσεις τις γνώσεις. Για να προχωρήσεις ακριβώς. Εγώ πάντα το λέω σαν επένδυση. Δηλαδή είναι κάποια χρήματα ποτέ δεν τα τσιγουνεύτηκα, ποτέ δεν τα λυπήθηκα σε καμία περίπτωση. Δηλαδή είναι χρήματα που ξέρω ότι θα με προχωρήσαν και σαν αθλητή. Που με προχώρησε και στις γνώσεις, βέβαια. Και δηλαδή, στις γνώσεις. Ναι, το σώμα μου άρεσε να εξελίσσεται πολύ μετά που άρεσε να δουλεύω με προπονητές πιο υψηλού επίπεδου. Και φυσικά ότι ήταν μια επένδυση για να με προχωρήσουν και μελλοντικά, γιατί κάποια στιγμή το bodybuilding θα τελειώσει ως να είμαι διαγωνιζόμενος. Έτσι και πρέπει από εκεί πέρα να έχω χτίσει ένα background και να έχω ένα βιογραφικό να μπορώ να βοηθήσω. Να μεταδώσω τις γνώσεις σου. Να βοηθήσω και παιδιά από τα λάθη που έχω κάνει, γιατί ξέρεις, μέσα από τα λάθη. Και μέσα από την τριβή είναι που εξελισσόμαστε και μαθαίνουμε και προχωράμε παρακάτω. Ακριβώς. Πριν κλείσουμε και θα ήθελα να δώσεις μία συμβουλή στα παιδιά και θα τους προσκαλέσω βέβαια να σε βρουν στο Instagram. Έχεις επιστρέψει Δημήτερος, τροφοδοτείς με full πληροφορίες, με full προπονήσεις, με full διατροφές με τα πάντα τον κόσμο. Έτσι, και είσαι, εντάξει, η ευγένειά σου, νομίζω ότι όλοι που σε έχουν συναντήσει και μέσα από τα social media, νομίζω ότι κερδίζει με την έμφυτη ευγένεια που έχεις και φαίνεται ότι είσαι πολύ καλοπροαίρετος γενικά. Δηλαδή είσαι μια φυσιογνωμία ευγενική, δίνεις ένα άλλο κύριο. Δεν είσαι ο bodybuilder που... Είσαι bodybuilder διαφήμιση για το άθλημα.
Είσαι μια. Είσαι, κάνεις τη διαφορά. Δηλαδή με τη συμπεριφορά σου. Κατάλαβες. Είσαι, ευχαριστώ. Είσαι, χαίρομαι, είσαι, χαίρομαι που. Είσαι μορφωμένος άνθρωπος. Έχεις πολύ καλούς τρόπους. Και νομίζω ότι αυτό το εκτιμά πολύ σε ο κόσμος. Και γι' αυτό σε ακολουθεί τόσα χρόνια και γι' αυτό σε αγαπάει τόσο πολύ. Χαίρομαι και την αισθάνομαι την αγάπη του κόσμου πάρα πολύ. Και εγώ θέλω να δώσω πίσω όσο δυνατόν γίνεται περισσότερο. Έχω κάποια σχέδια μακροπρόθεσμα στο μυαλό μου, τα οποία δεν θα ήθελα τώρα να τα μιλήσω, γιατί είναι τελείως σχέδια τα οποία δεν έχουν πιάσει κάπου τόπο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω, βλέπει κάποιος χορηγός στην Ελλάδα και θέλει να πει ότι θέλω να χορηγήσω το Βαλάντι με συμπληρώματα κλπ. Πολύ ευχαρίστως να πούμε σε κάποια συνεργασία, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή είμαι χωρίς συνεργάτη, μάλλον χορηγό. Έχω διάφορες προτάσεις κλπ. Αλλά θέλω να βρω κάτι πολύ καλό ώστε να μπορέσω να καλυφθώ κι εγώ πολύ καλά, αλλά και να είναι καλυμμένος και ο κόσμος. Που περισσότερος κόσμος στην Ελλάδα, βέβαια, που θα με ακολουθεί, ίσως, για να μπορεί να έχει και ο κόσμος αυτός όφελος και στην Ελλάδα. Ναι. Αυτό που θέλω να πω, ένα μεγάλο που ευχαριστώ πάλι σε σένα. Ίσως κάποια στιγμή να βρεθούμε πάλι να κάνουμε κάποια προπόνηση, όπως τότε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ πάρα πολύ, πραγματικά. Εγώ ίσως θα είμαι στην Ελλάδα φέτος, αλλά για Κρήτη δεν το βλέπω να έρθω, αλλά θα είμαι μάλλον στην Αθήνα για κάποιες μέρες, τον Ιούνιο και τον Αύγουστο. Θα προσπαθήσω, αν ο κόσμος έρθει στο Instagram, με βρει και ανεβούν τα νούμερα κλπ. Θα ξεκινήσω σίγουρα με το YouTube και μετά κλασικά μπορούν να υπάρξουν διάφορα θέματα και προτάσεις συνεργασίας με podcast κλπ. Και πιστεύω ότι μπορούμε, όπως είπαμε, να υπάρχει μια συνεργασία ευχάριστη και ο ένας να βοηθά τον άλλον στην ουσία. Τέλεια, ναι. Είναι ένα πολύ ωραίο μήνυμα αυτό που περνάς και για τη συνεργασία. Εγώ σου εύχομαι εσένα προσωπικά καλή συνέχεια στην προετοιμασία σου. Σε ευχαριστώ, Βαλάντη μου. Καλό κουράγιο. Να είσαι καλά. Το πιο σημαντικό, χωρίς τραυματισμούς, γιατί είναι όντως πολύ έτσι, κακό αυτό το πράγμα. Στον αθλητισμό. Χωρίς τραυματισμούς. Πιστεύω είσαι πολύ καλά χέρια στον Πάτρικ. Και εγώ το πιστεύω. Εύχομαι τα καλύτερα. Θα το παρακολουθήσω στενά, δηλαδή. θα είμαι follower στενός. Στα story σίγουρα ανεβάζεις και λοιπά. Ναι, προσπαθώ να είμαι και εγώ ενεργός όσο μπορώ. Τώρα στην προετοιμασία. Χαιρετισμούς και φιλιά στην οικογένειά σου. Επίσης, να είσαι καλά. Με υγεία και εντάξει, θα τα πούμε εν συντομία, πιστεύω, έτσι. Ήταν μεγάλη μου χαρά που είχα το Βαλάντι σήμερα στο κανάλι μου. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε το βίντεο, φυσικά να το δείχνετε με ένα like, γιατί βοηθάει πάρα πολύ να φτάσει το βίντεο σε περισσότερα μάτια και θέλουμε να φτάσει σε περισσότερα μάτια. Να γνωρίσει. Μάλλον να μάθει ο κόσμος περισσότερες πληροφορίες πιο προσωπικές για τον Βαλάντι, γιατί νομίζω ότι είναι μια διαφορετική συνέντευξη και μείναμε σε πράγματα τα οποία ο Βαλάντι δεν τα εκμυστηρεύεται συχνά και μίλησε έτσι για πιο δικά του θέματα και έλυσε πολλές απορίες. Και φυσικά εγγραφή στο κανάλι. Πλησιάζουμε τις 45.000 που είναι κάτι πολύ σημαντικό. Βασικά, το πολύ σημαντικό για μένα είναι να πάω 50.000, έτσι, που θέλω να πάω τη φετινή χρονιά να κλείσουμε τις 50.000. Που είναι το μισό από το ταξίδι για την πλακέτα, που πλέον έχω βάλει και αυτή ως στόχο, που παλιά το έχασα κάτι πολύ μακρινό. Τώρα πλέον έχει μπει και αυτό στο κάδρο μου, σαν στόχος. Με κοντινό πολύ και σου εύχομαι. Και φυσικά, κουδουνάκι, παιδιά, για να έχετε όλες τις μελλοντικές ενημερώσεις για οτιδήποτε ανεβαίνει στο κανάλι. Ήμουν ο Παντελής Σταυρουλάκης και ο Βαλάντης ο Ντόκος, η επιστροφή. I'm back.